Ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Με πολύ μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην τελευταία διάλεξη του φετινού μας κύκλου διαλέξεων γλώσσα λογοτεχνία γραμματισμοί. Και κλείνουμε με τον εκλεκτό συνάδελφο και φίλο, όλοι οι εκλεκτοί συνάδελφοι και φίλοι και συνάδελφες και φίλες βέβαια του, οι ομιλητές και ομιλητριές μας. Αλλά κλείνουμε με τον Παναγιώτη Σεράνη, που είναι και από τους τηλεοβάτες του προγράμματος, του μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Με πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, όπως και το θέμα του Θανάση Μιχάλη την περασμένη εβδομάδα. Ο Θανάσης είναι επίσης μαζί μας απόψε. Το θέμα είναι για τα νέα προγράμματα σπουδών των Αρχαίων Ελληνικών για το Λύκειο, προοπτικές και προκλήσεις. Ο Παναγιώτης, λοιπόν, είναι από τους τηλεοβάτες του προγράμματος και γενικά μέλος του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου πάρα πολλά χρόνια, και στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό. Ασχολείται με τη διδακτική των αρχαίων, έχει ασχοληθεί και με τη διδακτική των λατινικών. Είναι διδάκτορας από το Cambridge. Έχει συνεργαστεί με scholars, με επιστήμονες κορυφαίους στον χώρο όσον αφορά τη διδακτική των γλωσσών αυτών και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και επίσης για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και την επικοινωνία στη διδακτική διαδικασία των νεκρών γλωσσών, έχοντας κάνει και αρκετά ερευνητικά προγράμματα στο εξωτερικό για το θέμα αυτό. Αυτή τη στιγμή εργάζεται στη Μέση Εκπαίδευση στην Ελλάδα, σε πρότυπο Λύκειο, και είναι και ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Έχει κάνει πάρα πολλές δημοσιεύσεις για τα θέματα αυτά σε πολύ έγκυρα διεθνή περιοδικά, όπως το Teaching Classics και άλλα. Και επίσης συμμετέχει στη συγγραφή αναλυτικών προγραμμάτων για τα αρχαία ελληνικά και εργάζεται και ως επιμορφωτής για το ίδιο σκοπό. Μας είχε παρουσιάσει πριν από 2-3 χρόνια το φάκελο υλικού για τη φιλοσοφία της Τρίτης Λυκείου μαζί με τον Βασίλη Σμεωνίδη. Και τώρα, επειδή ήταν στη συντακτική ομάδα των αναλυτικών προγραμμάτων για το Λύκειο και είναι και επιμορφωτής, θα μας παρουσιάσει τη δουλειά αυτή. Οπότε είναι μια χρυσή ευκαιρία να ακούσουμε και να ρωτήσουμε και να. Είναι μια μήνυ επιμόρφωση ουσιαστικά, όπως ήταν και η ομιλία του Θανάση την περασμένη εβδομάδα. Οπότε είναι χρυσή ευκαιρία να ακούσουμε και να ρωτήσουμε απορίες, ειδικά όσοι είμαστε είστε στη μέση εκπαίδευση, κατευθείαν από την πηγή, θα έλεγα. Οπότε, Παναγιώτη, για να μην καθυστερούμε, ο Παναγιώτης μου είπε να μην τρομάξετε από τις 105 διαφάνειες. Έχει βάλει πάρα πολλά πράγματα μέσα που υπάρχουν στα σχετικά εγχειρίδια, στο ΦΕΚ κτλ. Οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμη η παρουσίαση για ως περίληψη, ας πούμε, των διαφόρων διδακτικών, ναι, διαφόρων σχετικών υλικών που συνοδεύουν τα αναλυτικά προγράμματα. Και αν θέλετε να την κατεβάσετε και να την έχετε, μπορείτε να πατήσετε, ο Παναγιώτης το επιτρέπει προφανώς, ευχαριστούμε Παναγιώτη, βεβαίως, μπορείτε να πατήσετε στην πάνω γραμμή δεξιά, στο μαύρο πλαίσιο, μέσα υπάρχει ένα τετραγωνάκι με ένα βελάκι που πάει προς τα κάτω και λέει download. Αν πατήσετε αυτό, θα κατέβει θα αποθηκευτεί η παρουσίαση. Οπότε, Παναγιώτη, σε ακούμε, να μην κάνουμε γρήγορα εγώ, αλλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ωραία, ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Σταυρούλα για την ευκαιρία και όλους και όλες εσάς που είστε έτσι απόψε βράδυ Παρασκευής μαζί μας. Βλέπω πολλούς φίλους, παλιούς φοιτητές και νυν φίλους, πραγματικά. Τους ευχαριστώ γιατί μέσα από αυτή την διάδραση μου δόθηκε η ευκαιρία να τύψουμε πράγματα και πήρα πολλά κι εγώ από αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν κάνει πραγματικά εξαιρετικές δουλειές με βάση το μεταπτυχιακό που θα ήθελα να τις παρουσιάσουμε έτσι σε ευρύτερο κοινό. Πραγματικά το λέω αυτό. Και να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο την Ελένη Κυλιούσα, γιατί δουλέψαμε μαζί στην επιμόρφωση και ανταλλάξαμε πληροφορίες, ιδέες και χτίσαμε μαζί και το επιμορφωτικό υλικό. Λοιπόν, οι διαφάνειες, ναι, είναι πολλές, αλλά προσπάθησα να συγκεντρώσω στοιχεία και από το ΦΕΚ και από τα αναλυτικά προγράμματα, αλλά και από τους οδηγούς εκπαιδευτικού, δηλαδή από τρία διαφορετικά θεσμικά κείμενα, να το πω έτσι. Οπότε μη σας προβληματίζει. Θα διατρέξω κάποιες από αυτές γρήγορα, γιατί επαναλαμβάνονται. Απλά ήθελα να έχετε στο μυαλό σας μια ξεκάθαρη δομή για το πώς προχωράει το αναλυτικό πρόγραμμα στα αρχαία ελληνικά στο Λύκειο. Να πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ένα θεσμικό κείμενο. Εφαρμόζεται πιλωτικά στα πρότυπα πειραματικά σχολεία και έχουμε ήδη μια μικρή αντροφοδότηση. Μέρος αυτής θα δούμε και σήμερα εδώ.
Υπάρχει προκήρυξη για το πολλαπλό βιβλίο, όπως είπε ο Θανάσης την προηγούμενη φορά, αλλά το πολλαπλό βιβλίο δεν πρόκειται να εφαρμοστεί πριν από το 2024, αν όλα πάνε καλά. Οπότε, ήδη για μένα, υπάρχει κάποια απόσταση ανάμεσα στα αναλυτικά προγράμματα που εκπονήθηκαν το 2021 και στα βιβλία που θα κληθούν να εφαρμόσουν για πρώτη φορά εκπαιδευτικοί και μαθητές-μαθήτριες το 2024. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, αν όλα πάνε καλά, το 2024 θα διδαχτούν τα βιβλία, τα καινούργια, στο γυμνάσιο με τα νέα αναλυτικά προγράμματα και στην πρώτη ηλικίου. 25-26 τη Δευτέρα και μετά 26-27 στη Γάμα. Εντάξει, αυτό έτσι για μια μικρή εισαγωγή. Λοιπόν, τώρα, να δούμε λίγο. Ναι, προσπάθησα να σας δώσω εδώ τα σημαντικά σημεία του νέου προγράμματος σπουδών και πώς διαφοροποιείται από τα παλιότερα προγράμματα σπουδών. Φυσικά, όπως είπε και ο Θανάσης την προηγούμενη φορά, και εμείς κρατήσαμε πολλά στοιχεία θετικά. Προσπαθήσαμε να συστηματοποιήσουμε άλλα, έτσι όπως για παράδειγμα βάλαμε νέα έργα στην ολότητά τους, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε συστηματικά τα ψηφιακά μέσα. Η προσπάθεια είναι να δημιουργηθούν απλουστευμένα σχολικά εγχειρίδια που να μην ξεπερνάνε τις 144-145 σελίδες, έτσι για να είναι λειτουργικά. Δώσαμε έμφαση στην ελληνική απόδοση των αρχαίων κειμένων ως ενεργητική διαδικασία και όχι στη μετάφραση ως αυτό το σκοπό. Και τονίσαμε πολύ την ερμηνευτική προσέγγιση των αδίδακτων κειμένων, που είναι κάτι καινούριο, μέσα από το εγχειρίδιο στοχευμένης γλωσσικής διδασκαλίας, για το οποίο θα σας μιλήσω στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτή είναι η δομή του νέου προγράμματος σπουδών, είναι δηλαδή αυτά τα οι 5 βασικοί πυλώνες. Και πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει ο καθένας έτσι, ξεχωριστά. Για τη φυσιογνωμία του μαθήματος, προσπαθεί το αναλυτικό πρόγραμμα το καινούργιο να συνδυάσει μια πολυδιάστατη και ολιστική ερμηνεία των κειμένων, συνδέοντας τη μορφή και το περιεχόμενο και τη συνομιλία τους με τον σύγχρονο κόσμο, και να συνδυάσει την αρχαιογλωσσία και την αρχαιογνωσία. Κάτι που είναι ζητούμενο, νομίζω, στα αρχαία ελληνικά, γιατί υπάρχει αυτή η διάσταση. Κάποιοι είναι υπέρ της αρχαιογλωσσίας και κάποιοι είναι υπέρ της αρχαιογνωσίας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την ξέρετε, σχετικά με τα αρχαία ελληνικά από το πρωτότυπο, τα αρχαία ελληνικά από τη μετάφραση. Τι είναι προτιμότερο, τι πρέπει να διδάσκεται, τα αρχαία ελληνικά ως μορφωτικό αγαθό. Να πω εδώ ότι τα αρχαία ελληνικά το γνωρίζουν οι περισσότεροι, είναι ίσως από τα πιο ιδεολογικά φορτισμένα μαθήματα στο αναλυτικό πρόγραμμα το ελληνικό. Για πολλούς λόγους έχουν γράψει πολύ μεγάλοι μελετητές γι' αυτό. Και προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε λοιπόν αυτές τις δύο πλευρές να μην είναι καμία εις βάρος της άλλης. Αυτό θα φανεί βέβαια στην πράξη. Έτσι. Ο κεντρικός σκοπός είναι να έχουν επαφή τα παιδιά με αντιπροσωπευτικά δείγματα διαφόρων γραμματιακών ειδών, να υπάρχει μια διαλεκτική σχέση και βιωματική κατάκτηση των κειμένων και σταδιακά, αυτά που λένε όλα τα αναλυτικά προγράμματα και μακάρι να γίνει, να υπάρχει μια αυτόνομη προσφυγή στα κείμενα. Βέβαια, αυτό κατά τη γνώμη μου χρειάζεται ουσιαστικά κείμενα, κείμενα, κείμενα. Πάρα πολλά κείμενα για να ασκούνται οι μαθητές και να μπορέσουν σταδιακά έτσι να μπορούν να προσεγγίζουν το αρχαίο κείμενο, γιατί όχι με τη βοήθεια μιας μετάφρασης έτσι, στο πλάι. Τώρα, κάτι που είναι καινούριο στα αναλυτικά προγράμματα είναι τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Δηλαδή, νομίζω είναι η πρώτη φορά που γίνεται σαφής διαχωρισμός, περνάμε σε ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο, δηλαδή ξεφεύγουμε από τους σκοπούς και τους στόχους που υπάρχουν, αλλά μιλάμε για συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που αποκτούν οι μαθητές. Φροντίσαμε τα αναλυτικά, τα μαθησιακά αποτελέσματα να είναι μετρήσιμα, να είναι εφικτή η αξιολόγησή τους και ρεαλιστικά και να είναι και χρονικά προσδιορισμένα. Και αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα δουλεύουν σε τρία επίπεδα. Σε επίπεδο προγράμματος σπουδών, σε επίπεδο τάξης και σε επίπεδο διδακτικού αντικειμένου. Οι Κύπροι φίλοι μας και φίλες μας νομίζω ότι το κατανοούν αυτό, είναι κοντά τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα σε αυτό που λέμε δείκτες επιτυχίας στα αναλυτικά προγράμματα της Κύπρου. Έτσι. Γιατί ξεφεύγουμε λίγο από τους μεγαλόστομους και μεγαλεπίβολους στόχους που είχαν τα προηγούμενα αναλυτικά προγράμματα και πάμε σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα θέλαμε να αποκομίσουν οι μαθητές και μαθήτρες από την επαφή τους με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Άρα λοιπόν, σε επίπεδο προγράμματος σπουδών, έτσι τουλάχιστον θεσμικά, μιλάμε για κατάκτηση διάφορων γραμματισμών. Υπήρχαν και στο πρόγραμμα του 2015, το οποίο δεν εφαρμόστηκε στην εκπαίδευση, έμενε στα συρτάρια έτσι, των συντακτών και πήραμε αρκετά στοιχεία από εκεί. Μιλάμε λοιπόν για γραμματιακό, για κειμενικό, για κριτικό γραμματισμό φυσικά, για γλωσσικό γραμματισμό, για κοινωνικό πολιτιακό γραμματισμό, είναι κάτι που είναι και αυτό
στην ατζέντα των αναλυτικών προγραμμάτων στο εξωτερικό αυτό που λέμε η έννοια του citizenship, έτσι πώς μπορεί δηλαδή μέσα από την γνώση όχι μόνο του αρχαίου κόσμου αλλά και μέσα από τη γνώση άλλων αντικειμένων να αποκτήσει την έννοια της πολιτιότητας ο μαθητής και η μαθήτρια, για τον αισθητικό γραμματισμό, τον ψηφιακό και πολύ σημαντικό τις μεταγνωστικές δεξιότητες. Μέσα από συγκεκριμένες δηλαδή δραστηριότητες, να καταλάβει ο μαθητής πώς μαθαίνει. Είναι πολύ σημαντικό να το έχει αυτό στη φαρέτρα του για να μπορεί να το αξιοποιεί και σε άλλα κείμενα και γιατί όχι και σε άλλα αντικείμενα. Έτσι. Να πω εδώ επίσης ότι για μένα θα έπρεπε να υπάρχει μία συνεργασία όχι μόνο με τα προγράμματα σπουδών των αρχαίων ελληνικών στο γυμνάσιο, το οποίο θεωρώ αυτονόητο και νομίζω δεν έγινε στο βαθμό που θα μπορούσε να γίνει, αλλά και με τα άλλα αντικείμενα τα γλωσσικά. Δηλαδή, για μένα θα ήταν ευχής έργο να καταλάβουν και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να το έχουν πάλι στο πλωστάσιό τους, ότι μιλάμε για κείμενα, είτε πρόκειται για γλώσσα, είτε για λογοτεχνία, είτε για αρχαία ελληνικά. Εντάξει, διαφορετικό σκοπό εξυπηρετεί το κάθε κείμενο, αλλά έχουν στην ουσία κάποια γενικά χαρακτηριστικά, αυτό που είπε ο Θανάσης την προηγούμενη φορά, αυτό το generic, έτσι, characteristics, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία και στη μάθηση και οι δύο πλευρές. Τώρα, να σας δείξω λίγο το περιεχόμενο. Να δούμε λοιπόν ότι στην πρώτη Λυκείου φεύγει ο Θουκυδίδης που υπάρχει τώρα, μένουν τα ελληνικά του ξενοφόντα, αλλά μπαίνει και ένας ρητορικός λόγος, έτσι, ο λόγος κατά Ερατοσθένους, που αν θυμάμαι καλά υπήρχε στην εκπαίδευση παλιότερα, και εισάγεται και ένα εγχειρίδιο στοχευμένης γλωσσικής διδασκαλίας, όπως λέγεται, ένα ανθολόγιο, έτσι, που σκοπό έχει να εστιάζει στα φαινόμενα, τα γραμματικά και τα συντακτικά που συναντώνται σε αυτά τα δύο βασικά κείμενα. Στη Β' Λυκείου κρατήσαμε την υπάρχουσα δομή, δηλαδή υπάρχει πάλι ο Θουκυδίδης, ο επιτάφιος του Περικλή και η Αντιγόνη του Σοφοκλή. Οι επόπτες και οι συντάκτες θεώρησαν ότι πρόκειται για δύο εμβληματικά κείμενα και θα μπορούσαν να μείνουν και θα έπρεπε να μείνουν στη Β' Λυκείου, στη γενική κατεύθυνση, ως μάθημα γενικής παιδείας. Εδώ υπάρχουν βέβαια ενστάσεις ως προς το χρόνο, έτσι, και ως προς τη μεθοδολογία φυσικά. Στη Β' Λυκείου, στην κατεύθυνση ανθρωπιστικών σπουδών, εισάγεται ο Θουκυδίδης, τα Σικελικά, και πάλι ένα ρητορικό κείμενο, ο Δημοσθένης, το υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας. Και συνεχίζουμε με το εγχειρίδιο, αυτό το ανθολόγιο στοχευμένης γλωσσικής διδασκαλίας. Αυτό διατρέχει και τις τρεις τάξεις, την πρώτη Λυκείου και τις δύο κατευθύνσεις, στη Β' και στη Γ'. Στη Γ', κάτι που εγώ θεωρώ ότι μου άρεσε, δηλαδή, που υπήρχε στο φιλοσοφικό λόγο, που είχε γίνει ένα άνοιγμα στη φιλοσοφία, με την ελληνιστική φιλοσοφία και με άλλους φιλοσόφους. Εδώ βλέπουμε ότι γυρνάμε στο τρίπτυχο Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Σοκράτης. Έχουμε λοιπόν από τον Πλάτωνα την Απολογία του Σοκράτους και από την Πολιτεία το μύθο του Σπηλαίου και από τον Αριστοτέλη τα ηθικά νοικομάχια και τα πολιτικά. Στόχος εδώ ήταν να μην ξαφνιαστούν πάρα πολλοί οι μαθητές και οι μαθήτρες και οι εκπαιδευτικοί με νέο υλικό, γιατί ο φάκελος υλικού είχε και αυτός αρκετό καινούριο υλικό, έτσι, και είχε προκαλέσει μια αναταραχή. Τώρα, τι άλλο είναι καινούριο? Είναι τα θεματικά πεδία που υπάρχουν στα αναλυτικά προγράμματα. Έχουμε χωρίσει σε τέσσερα βασικά σημεία το κάθε γνωστικό αντικείμενο και αυτό που τυπώνεται πάρα πολύ ωραία σε πίνακες που υπάρχουν αναγνωστικό αντικείμενο, και θα σας δείξω έναν, έτσι, ως αφόρμηση για να καταλάβετε τι εννοώ. Τα θεματικά πεδία λοιπόν τα οποία καλούνται να προσεγγίσουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είναι το κείμενο και το περικείμενό του, το κείμενο ως περιεχόμενο, το κείμενο ως μορφή και το κείμενο ως πεδίο συνάντησης αρχαίου και σύγχρονου κόσμου. Να πω εδώ ότι αυτό γίνεται για λόγους κατηγοριοποίησης και ότι φυσικά δεν μπορεί κανείς να βάλει μια κόκκινη γραμμή ανάμεσα στο 2 και στο 3, έτσι. Τι σημαίνει κείμενο ως περιεχόμενο και κείμενο ως μορφή? Υπάρχει μια αλληλεπικάλυψη εδώ. Αλλά τονίζουμε και το κείμενο, και το περικείμενο του κειμένου και την πρόσληψη των κειμένων. Εντάξει, και στον αρχαίο κόσμο και στο σύγχρονο. Τώρα, εδώ η διδακτική πλαισίωση, η κειμενοκεντρική προσέγγιση φυσικά, επικοινωνιακή όχι με την έννοια των σύγχρονων γλωσσών, αλλά έτσι πώς επικοινωνούν τα κείμενα μεταξύ τους, φαντάζομαι, έτσι για να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί η επικοινωνιακή προσέγγιση είναι ένας όρος που αφορά τις σύγχρονες γλώσσες. Κάτι πολύ σημαντικό που θεωρώ ότι το λέμε, αλλά δεν γίνεται στο βαθμό που θα έπρεπε, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ανάλογα με το γραμματιακό είδος. Το ίδιο θα διδάξει ένα ρητορικό κείμενο, το ίδιο ένα ιστορικό κείμενο, το ίδιο την τραγωδία. Μια ολιστική προσέγγιση που πρέπει να υπάρχει, έτσι,
Η βιωματικότητα των κειμένων αυτών αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά να βλέπουν ότι υπάρχουν συσχετισμοί με το σήμερα. Εδώ να πω ότι και εδώ χρειάζεται μια προσοχή, γιατί η έννοια του παροντισμού, όπως λέμε αυτό το presentism, μπορεί να προκαλέσει κάποιους κινδύνους ή κάποιες λανθασμένες ερμηνείες. Θα εξηγήσω παρακάτω. Η ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων, η σύγκριση διαφόρων κειμένων και οι πολλαπλές αναγνωστικές εκδοχές στο πλαίσιο της αναγνωστικής ανταπόκρισης είναι κάτι που υπάρχει και στη λογοτεχνία, έτσι, του Λυκείου. Προσεγγίζουμε το κείμενο δομολειτουργικά, δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τα προηγούμενα αναλυτικά προγράμματα, συνεξέταση μορφής περιεχομένου, η γλωσσική επεξεργασία όχι ως αυτός σκοπός, αλλά ως εργαλείο κατανόησης, έμφαση στη λειτουργία των τύπων και των δομών και καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτρες να διαμορφώνουν τη δική τους νεοελληνική απόδοση, συγκρίνοντας και διαφορετικές μεταφράσεις. Στοιχεία που υπήρχαν και στα αναλυτικά προγράμματα τα προηγούμενα και τα τονίζουμε κι εμείς είναι η διακειμενικότητα, η διαθεματικότητα και η χρήση των ψηφιακών μέσων μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες. Εντάξει. Και στην αξιολόγηση προσπαθούμε να γίνει μια μετάβαση, μια μετακίνηση από την αξιολόγηση της μάθησης στην αξιολόγηση για τη μάθηση, να εκλαμβάνεται δηλαδή ως κίνητρο, να αποτελεί μια διαρκή διαδικασία, να είναι διαγνωστική στην αρχή, να δούμε τι ξέρουν οι μαθητές, διαμορφωτική με διάφορες δραστηριότητες που θα σας δείξω και η τελική αθρηστική. Έτσι. Εδώ να πω ότι είναι μεγάλο κομμάτι η εξετάση, η αξιολόγηση τελική στην μέση εκπαίδευση, και γιατί θύχτηκε και την προηγούμενη φορά για τις πανελλαδικές. Δυστυχώς, ό,τι δεν συνάδει με τις εξετάσεις τίνει να παραγωνίζεται στη διδακτική πράξη, κάτι που είναι κρίμα. Εντάξει. Και τα εργαλεία αξιολόγησης είναι η προφορική συμμετοχή, σύντομες ή ωριές γραπτές δοκιμασίες, συνθετικές εργασίες, εγώ βάζω πάρα πολλές. Ήδη είναι θεσπισμένο στο δεύτερο τετράμινο σε κάποια μαθήματα να μην μπαίνει διαγώνισμα, ωραίο διαγώνισμα, αλλά να γίνονται συνθετικές εργασίες ή project. Αν είχα το χρόνο θα σας έδειχνα εξαιρετικές δουλειές που έχουν γίνει από τους μαθητές μου, πραγματικά πάρα πολύ ωραίες, και όχι μόνο πράγματα που έχω προτείνει εγώ, αλλά και πράγματα που έκαναν τα ίδια τα παιδιά. Για πρώτη φορά εισάγονται επίσης και διαβαθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης, ρουμπρίκες για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Και θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπάρχει και αυτός ο τομικός φάκελος που προβλέπεται και από άλλα αναλυτικά προγράμματα, έτσι, παρελθόντα, του μαθητή και της μαθήτρια για να μπορεί να αξιολογείται συνολικά η επίδοσή του ή η επίδοσή της. Αυτά είναι έτσι οι βασικοί θεμελιώδεις πυλώνες. Αυτό είναι που ήθελα να σας δείξω με αφορμή τον επιτάφιο με τον οποίο έχω ασχοληθεί εγώ περισσότερο και με την Αντιγόνη. Βλέπετε λοιπόν, όταν θα πάρει κανείς το αναλυτικό πρόγραμμα μπροστά του ή το ΦΕΚ, θα βρεθεί με αυτούς τους πίνακες. Μου αρέσει το γεγονός ότι είναι εποπτική και δίνουν μέσα σε λίγες σελίδες τη βασική διδακτική προσέγγιση κάθε αντικειμένου. Βλέπετε λοιπόν εδώ στην πρώτη στήλη έχουμε τα διάφορα πεδία. Τι εξετάζεται ως επιμέρους θεματική ενότητα, προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και ενδεικτικές δραστηριότητες. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, έτσι. Οι οποίες δραστηριότητες αναπτύσσονται και αναλύονται μετά στους οδηγούς εκπαιδευτικού. Θεωρώ ότι οι οδηγοί εκπαιδευτικού είναι πάρα πολύ χρήσιμοι για τον εκπαιδευτικό. Σε μερικές φορές είναι εξαντλητικοί. Αν δει κανείς, για παράδειγμα, τον οδηγό εκπαιδευτικού για την τρίτη λυκείου, υπερβαίνει τις 330 σελίδες. Εκεί οι συντάκτες ήθελαν να δώσουν και μια διδακτική κατεύθυνση για να βοηθήσουν τους συναδέλφους, με πάρα πολλές δραστηριότητες και μια συγκεκριμένη διδακτική μεθοδολογία. Άρα νομίζω ότι έχουν υλικό οι συνάδελφοι που μπορούν να αξιοποιήσουν όταν με το καλό εφαρμοστούν τα καινούργια αναλυτικά προγράμματα. Έτσι, βλέπετε λοιπόν εδώ, αν συνεχίσουμε πάλι τι αναφέρεται σε κάθε πεδίο, το κείμενο ως μορφή, ας πούμε, λογικά στοιχεία, τιμολογία, σημασιολογία και πώς μπορεί να γίνει αυτό μέσα από συμπλήρωση φύλων εργασίας, για παράδειγμα, που εστιάζουν σε επιλεγμένους τύπους, η αναζήτηση στους συμφραστικούς πίνακες που μπορούν να βρεθούν στο κέντρο ελληνικής γλώσσας, για παράδειγμα. Έτσι, δίνονται όλα αυτά στους οδηγούς εκπαιδευτικού. Είναι λεπτομερείς. Συνάμα είναι συνοπτικοί και ουσιαστικοί αυτοί οι πίνακες. Έτσι. Να μην τους διατρέξω τώρα. Και βλέπετε εδώ, ας πούμε, στο κείμενο ως πεδίο συνάντησης αρχαίου και σύγχρονου κόσμου. Για παράδειγμα, για τον επιτάφιο, εγώ ήθελα να δούνε τα παιδιά ότι πρόκειται φυσικά για ένα εξαιρετικό ρητορικό κείμενο. Ο λόγος είναι αριστοτεχνικά δομημένος,
Αλλά να δούμε λίγο, να τους βάλουμε και σε μια κριτική διαδικασία. Είναι ένας λόγος που γράφτηκε έτσι με συγκεκριμένο σκοπό και μπροστά σε συγκεκριμένο ακροατήριο. Προσπαθεί φυσικά να πείσει, αλλά είναι πιστικά τα επιχειρήματα όλα αυτά που λέει ο Περικλής? Αν συγκριθεί με άλλους λόγους σύγχρονους, όπως λέμε ας πούμε εδώ και τον λόγο που εκφώνησε ο Αβραάμ Λίνκον στο Γκέτισμπεργκ ή τον λόγο που εκφώνησε ο Μπάρακ Ομπάμα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το 2016, μπορούν να, ναι, να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα ας πούμε αυτού του λόγου. Συγκεκριμένα για το λόγο του Μπάρακ Ομπάμα, πάλι οι μαθητές μου έχουν κάνει εξαιρετικές εργασίες, γιατί ο Μπάρακ Ομπάμα δεν διάλεξε τυχαία την Αθήνα. Είναι ο τελευταίος λόγος που εκφώνησε ως απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήθελε να τον εκφωνήσει στην Πνίκα, έγινε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για λόγους ασφαλείας. Και είναι ξεκάθαρη η αναφορά του μέσα σε αυτό το λόγο του για τη δημοκρατία του Περικλή και το πόσο ατελής ήταν και οι αρχαίες δημοκρατίες και πόσο ατελής είναι και σήμερα. Εντάξει. Οπότε το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό να μπουν τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία, χαίρομαι ευτυχία και χαίρομαι που την εφάρμοσες κιόλας. Ωραία, θα μας πεις κιόλας. Ναι, ωραία, να είσαι καλά, θα μας πεις. Πραγματικά και εγώ τα αποτελέσματα που πήρα ήταν εξαιρετικά. Να μην φοβόμαστε δηλαδή να δοκιμάζουμε και καινούργια πράγματα. Και θέλω να πω επίσης ότι και από την επιμόρφωση, τα σενάρια που εκπώνησαν οι εκπαιδευτικοί πραγματικά ήταν και φάνταστα και δημιουργικά και δίνουν αφορμή για μια νέα προσέγγιση του αντικειμένου. Εντάξει. Αυτό λοιπόν θα το βρει κανείς σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, αυτό το συνοπτικό πίνακα, με το τι κάνει κάθε μάθημα. Αν θέλουμε τώρα να δούμε λίγο έτσι πιο αναλυτικά τη διάρθρωση της ύλης, εδώ βλέπετε και το χρονοδιάγραμμα που προτίθεται να ακολουθήσει το ΙΕΠ για κάθε αντικείμενο. Ο χρόνος φυσικά όσοι διδάσκουμε στη μέση εκπαίδευση καταλαβαίνουμε ότι είναι αμήλικτος και ότι πρέπει να τρέχουμε. Άρα και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να συνυπολογίσουμε στη διδασκαλία μας. Έτσι. Βλέπετε εδώ τις ώρες που προβλέπονται. Το ΙΕΠ, να πω ότι μπορεί να τροποποιήσει φυσικά τις ώρες διδασκαλίας, όπως επίσης να τροποποιήσει και το υλικό. Για παράδειγμα, εδώ για τα ελληνικά του ξενοφόντα έχουμε συγκεκριμένες επιλογές από τα βιβλία 1 και 2. Έτσι. Πώς επιλέχθηκε το περιεχόμενο αυτό? Επιλέχθηκε γιατί είναι αφηγηματικά κείμενα, είναι προσιτά και πρόσφορα για τους μαθητές της ηλικιακής βαθμίδας και εγείρουν προβληματισμούς που υπάρχουν και σε άλλα κείμενα. Φροντίσαμε να υπάρχει ένας εσωτερικός διάλογος, να το πω έτσι, και μεταξύ των κειμένων σε κάθε τάξη. Η σχέση ηγεσίας και πολιτών, η θεσμική σχέση ανάμεσα σε νόμο και δίκαιο είναι πράγματα τα οποία συναντούν οι μαθητές και στον Επιτάφιο και στην Αντιγόνη. Συναντούν ίσως και στο φιλοσοφικό λόγο. Εντάξει. Να υπάρχει αυτός ο εσωτερικός διάλογος μέσα από διάφορα κειμενικά είδη. Και φυσικά η εξοικείωση με την ιστορική αφήγηση από μια πρωτογενή πηγή και η συνέχιση της ενασχόλησης με την αρχαιογλωσία μέσα από το ανθολόγιο στοχευμένης γλωσσικής διδασκαλίας. Εδώ βλέπετε κάποια από τα θεμελιώδη ζητήματα που τίθενται μέσα από τα βιβλία αυτά, έτσι, του ξενοφόντα. Ο πόλεμος ως συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα, κάτι που είναι έτσι και πολύ επίκαιρο. Η έννοια της δημαγωγίας, της λαϊκής βούλησης, ποιος είναι ο χαρισματικός ηγέτης, γιατί προβάλλεται και το προφίλ του Αλκιβιάδη, η θεσμική σχέση ανάμεσα σε νόμο και δίκαιο, η επιβολή της τυραννίας και της αυθαιρεσίας. Αυτά δεν θα σας κουράσω, εμφανίζονται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, έτσι. Απλώς να πω ότι η διδακτική πλαισίωση όταν αφορά ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο προτάσει και φυσικά το κειμενικό είδος, έχουμε ας πούμε τα διδακτικά ζητούμενα της ιστοριογραφίας και πώς σχετίζονται με την ιστορία, τη λογοτεχνία και τη γλώσσα. Και οι διδακτικές πρακτικές, πρόκειται για ένα κείμενο στα αρχαία ελληνικά, ζητάμε στην αρχή μια αφόρμηση, να εισαγάγουμε τους μαθητές στο κλίμα του κειμένου και να τους συνδέσουμε με τα προηγούμενα, να γίνει μια πρώτη λεξιλογική εξομάλυνση και σύνδεση με την ελληνική, μια πρώτη γραμματικοσυντακτική ανάλυση ως εργαλείο κατανόησης, λογική ανάλυση και όχι μηχανιστική απόδοση των τύπων. Τα παιδιά κουράζονται, το ξέρετε πάλι όσοι είστε στη μέση εκπαίδευση, κουράζονται από μια έτσι λεπτομερή ανάλυση, συντακτική λέξη-λέξη και δεν χρειάζεται κιόλας για την κατανόηση. Έτσι.
Η απόδοση είναι ελληνική με μευτικό τρόπο, με σύγκριση παράλληλων μεταφράσεων και με την απόδοση τη δική τους, διατύπωση προβληματισμών και διάφορες ερμηνευτικές απόπειρες και όπου είναι δυνατόν χρήση ψηφιακών εργαλείων για την δική τους μάθηση. Βλέπετε εδώ είδη εργασιών, αυτά υπάρχουν και στους οδηγούς εκπαιδευτικού, για παράδειγμα η κατασκευή χρονογραμμών, ενοιολογικών χαρτών, η απόδοση τίτλων, ο χωρισμός νοηματικών ενοτήτων, η συγκριτική παρουσίαση προσώπων και δράσεων. Τώρα, αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό που έχουμε εδώ να σας δείξω δραστηριότητες που προέκυψαν μέσα από την επιμόρφωση και έκαναν με τον Α ή Β τρόπο η εκπαιδευτική. Και να δούμε ίσως και έναν άλλο τρόπο προσέγγισης πραγμάτων που κάνουμε ήδη στην τάξη, αλλά πώς μπορούν να προσεγγιστούν με έναν άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, οι δραστηριότητες οι περισσότερες αφορούν στα υπάρχοντα φυσικά εγχειρίδια και στο υπάρχον υλικό, για προφανείς λόγους. Αν και μπορώ να πω ότι υπήρχαν και σενάρια πάνω σε υλικό που προτείνουν τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Και αυτό ήταν έτσι μια πρόκληση. Και χάρηκα που το είδα από συναδέρφους. Έχουμε, για παράδειγμα, εδώ τη λειτουργία των επιρρηματικών προσδιορισμών στο πλαίσιο της ιστορικής αφήγησης. Έτσι, βλέπουμε ποια θεματικά πεδία εμπίπτουν σε αυτή τη δραστηριότητα, και το κείμενο και το περικείμενο, και το κείμενο ως περιεχόμενο και το κείμενο ως μορφή. Έτσι. Και ποια είναι τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Να σας δείξω όμως τη δραστηριότητα. Έχουμε το γνωστό απόσπασμα από την αναγγελία της συμφοράς από την Πάραλο. Έτσι. Και η ερώτηση, η άσκηση θα είναι, έτσι βλέπετε κάτω, διερεύνηση της συνοχής του κειμένου, εντοπίστε τις τρεις κύριες πληροφορίες του αποσπάσματος. Άρα τι ψάχνουμε με τις τρεις κύριες πληροφορίες, ουσιαστικά έτσι τη δράση, και συμπληρώστε την κάθε μία με δευτερεύουσες πληροφορίες. Άρα βλέπετε έχουμε την κύρια πληροφορία, αυτό που πρέπει να προσέξει ο μαθητής και να κατανοήσει, με δευτερεύουσες πληροφορίες τόπου, χρόνου, τρόπου ή αιτίας στον παρακάτω πίνακα. Τους δίνουμε δηλαδή τον πίνακα και ζητάμε να τον γεμίσουν με τις πληροφορίες που θα δουν μέσα από το κείμενο. Πρόκειται λοιπόν πάλι για μια κείμενο-κεντρική προσέγγιση, έτσι, που νομίζω είναι και πιο ουσιαστική από ό,τι έχουμε συνηθίσει να λέμε κείμενο-κεντρική προσέγγιση μέχρι σήμερα, με έναν διαφορετικό τρόπο. Τα παιδιά λοιπόν και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού στην αρχή εντοπίζουν τις κύριες πληροφορίες που είναι η ρηματική τύπη, ελέγεται η συμφορά, η μογή δίκαιν, ουδής εκοιμήθη και τους δευτερεύοντες προσδιορισμούς που συσχετίζονται με κάθε βασική πληροφορία. Πού ελέγεται εν της Αθήνας. Πότε, όταν έφτασε η Πάραλος. Πότε έφτασε η Πάραλος τη νύχτα. Διαδόθηκε ο θρήνος. Από πού. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό να το προσέξουν τα παιδιά, να δουν αυτή τη διάσταση του τόπου, ότι ξεκίνησε από τον Πειραιά, πήγε μέσα από τα μικρά τείχη για να φτάσει στην πόλη. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ η αφήγηση του Ξενοφόντα. Είναι ουσιαστικά κινηματογραφική. Και με ποιο τρόπο έγινε αυτή η διάδοση της πληροφορίας και του θρήνου. Ο έτερος το εταίρο παραγγέλων. Ο ένας το έλεγε στον άλλον, από στόμα σε στόμα δηλαδή. Και η τρίτη πληροφορία, κανείς δεν κοιμήθηκε. Πότε, εκείνης της νυχτός. Να λοιπόν πάλι η σύνδεση με το προηγούμενο. Την ίδια χρονική περίοδο που λεγόταν η συμφορά. Γιατί, αυτό μας το δείχνουν οι αιτιολογικές μετοχές. Πενθούντες και νομίζοντες. Επειδή θρυνούσαν μεν για τους χαμένους, πάνω στους Αιγαίους ποταμούς, αλλά επειδή θεωρούσαν ότι θα πάθουν και τα ίδια οι Αθηναίοι, έτσι, τα ίδια που έκαναν στους εχθρούς τους, τώρα που έχασαν τη μάχη και τον πόλεμο. Έτσι είναι ένας άλλος τρόπος. Και θέλω να πω επίσης ότι αυτές οι βασικές αρχές των αναλυτικών προγραμμάτων συνδέονται και με τα υπάρχοντα εγχειρίδια. Μπορεί να τις χρησιμοποιήσει κανείς και σήμερα. Εγώ δηλαδή και οι συνάδελφοι που είναι εδώ πέρα τις χρησιμοποιούμε. Δεν είναι κάτι καινούριο για πολλούς από εμάς την εκπαίδευση, έτσι. Και νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Ή εδώ, εντοπίστε τη μορφή με την οποία εκφέρονται οι επιρρηματικές έννοιες. Ένας άλλος τρόπος, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα. Βλέπουμε λοιπόν πως είναι πολύ χρήσιμο λοιπόν, πάλι μέσα από το κείμενο, αυτό για μένα είναι κειμενοκεντρική προσέγγιση, να δούμε πώς προβάλλεται ο τόπος μέσα από προθέσεις. Ο χρόνος μέσα από, μέσα από γενικές του χρόνου και από χρονική μετοχή. Ο τρόπος πάλι με μια πρόταση και η αιτία στη συγκεκριμένη περίπτωση με αιτιολογικές μετοχές. Θα μπορούσε να έχει μια δοτική της αιτίας. Έτσι, έναν προσδιορισμό. Και αυτό είναι προσυζήτηση.
Εγώ, για παράδειγμα, σε ένα άλλο χωρίο, εκεί που λέει που υπερίσχυσαν οι Έλληνες, για παράδειγμα, ισχύει, λέει, ή υπηρίσχυσε ο Δήμος χωρίων ισχύει ή προύχων πλήθη, τους λέω, γιατί στη μία περίπτωση έχουμε το δική της αιτίας και στην άλλη τη λογική μετοχή. Και ίσως ποιο αίτιο προτάσετε. Παίρνουμε σε αυτή τη διαδικασία και μου λένε τα παιδιά, μήπως κύριε το προύχων πλήθη, προέχων πλήθη, γιατί είναι μετοχή και μετοχή συνδέεται πιο στενά με το υποκείμενο, αφού είναι και ερηματικός τύπος και ονοματικός τύπος. Και τους λέω, μπράβο, ναι, αυτό είναι. Τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε εκείνη την ώρα και το συζητάμε με τους μαθητές. Εντάξει, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Και εδώ, σε ένα άλλο στάδιο, σχολιάστε το ρόλο των προσδιορισμών σε σχέση με το κειμενικό είδος. Τι προσδίδουν στην ιστορική αφήγηση και πώς συμβάλλουν στην ταυτότητα του γραμματιακού είδους στο οποίο ανήκει το κείμενο. Έτσι, ο ρόλος των προσδιορισμών είναι βασικός στο είδος της ιστορικής αφήγησης. Είναι πληροφορίες που φωτίζουν τα γεγονότα και προσδίδουν αντικειμενικότητα και δίνουν ένα γραμματικό τόνο και μια ζωντάνια που λέει και η εισαγωγή ότι είναι ιδιαίτερα στοιχεία της γραφής του ξενοφόντα. Είναι αυτή η κινηματογραφική έτσι, αποτύπωση των γεγονότων που έχει ο ξενοφόντας που σχολιάζουμε όταν διδάσκουμε έτσι, η εκπαιδευτική. Μια άλλη άσκηση για την επιχειρηματολογική διάσταση του λόγου του Κλεόκριτου. Έτσι, αυτές νομίζω είναι δραστηριότητες που χρησιμοποιήσει η Ελένη στην επιμόρφωση, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, πάλι βλέπουμε τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Να μην σας κουράσουμε, θα μπορείτε να τα δείτε. Η δραστηριότητα λοιπόν είναι η εξής. Και αυτό φυσικά δουλεύει πάρα πολύ ωραία αν δείξει ο εκπαιδευτικός και άλλους λόγους που εκφωνήθηκαν σε ανάλογες περιστάσεις. Εγώ τους βάζω να συγκρίνουν το λόγο του Μωάμεθ, ας πούμε, και το λόγο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, για να δουν πώς εμψυχώνουν, ή σύγχρονους λόγους πολιτικών, για να δουν πώς εμψυχώνουν τους υπηκόους τους, να το πω έτσι. Άρα λοιπόν μια ερώτηση θα μπορούσε να είναι να εντοπίσετε στο απόσπασμα τα γλωσσικά στοιχεία, λεξιλογικά και γραμματικά, με τα οποία ο Κλεόκριτος τονίζει όσα ενώνουν δημοκρατικούς και ολιγαρχικούς Αθηναίους και να κατατάξετε ανάλογα με το είδος τους στον παρακάτω πίνακα. Πώς τονίζει λοιπόν? Με τη χρήση των αντωνυμιών, το εμείς και το εσείς, το αμφωτέρων ημών και το αλλήλεις, ο ένας τον άλλον, με τα ρηματικά πρόσωπα. Έτσι, η έννοια του μετά, για παράδειγμα, έτσι, και του σύν, στις προθέσεις. Και με τα επίθετα, κοινός, πατρών, μητρών, οι θεοί που είναι οι πατρικοί μας θεοί και οι θεοί από την πλευρά των μητέρων μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι λεξιλογικά στοιχεία που συνδέονται άμεσα με το περιεχόμενο και οι μαθητές τα εντοπίζουν, τα βρίσκουν. Και εδώ μια άλλη ερώτηση. Με ποιους τρόπους συναισθηματικούς και λογικούς επιχειρεί ο Κλεόκριτος να πείσει τους ολιγαρχικούς να ενωθούν με τους δημοκρατικούς? Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι πιο αποτελεσματικός και γιατί? Άρα να σχολιαστεί η σκοπιμότητα των ερωτήσεων που τίθεται στην αρχή, η επίκληση στο συνέστημα, η παράθεση γεγονότων και η αναφορά στους νεκρούς της μάχης που γίνεται στο τέλος του λόγου. Αυτά, για παράδειγμα, είναι στοιχεία που διδάσκονται και στη γλώσσα. Έτσι, έχουμε επίκληση στο συνέστημα, επίκληση στη λογική. Τα παιδιά μπορούν εύκολα να τα ανασύρουν από τη γνώση που έχουν και στα άλλα γλωσσικά μαθήματα. Και είναι πολύ χρήσιμο να καταλαβαίνουν ότι μιλάμε πάλι για προσέγγιση κειμένων. Το τονίζω αυτό και το τονίζω και στους συναδέλφους. Και μια άλλη δραστηριότητα για μένα, όσοι έχουμε κάνει το μεταπτυχιακό μαζί μου θα την έχουν δει, να αξιοποιήσουμε τις μεταφράσεις, όπως λέει και το αναλυτικό πρόγραμμα. Έτσι. Εδώ έχω πάρει ακριβώς όπως είναι ένα κομμάτι, ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι πάλι από το Θουκυδίδη, «Γιατί νικάει», να, εδώ, αυτό που σας έλεγα, «Χωρίων ισχύει και πλήθη προύχων», έτσι, το παράδειγμα αυτό. Έχουμε δύο μεταφράσεις. Στη μέση είναι το κείμενο και τους λέω, συνεχίζεται το κείμενο, έτσι. Και μια ερώτηση θα είναι, ας πούμε, την έβαλα την ερώτηση στους επιμορφούμενους. Να εντοπίσετε και να συζητήσετε τις διαφορές που παρατηρείτε στις δύο μεταφράσεις σχετικά με τον τρόπο απόδοσης του πρωτοτύπου, αποτελεί μετάφραση ερμηνεία του κειμένου, και να δημιουργήσετε δύο δραστηριότητες ασκήσεις για τους μαθητές που να αξιοποιούν τη μετάφραση ως παιδαγωγικό εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση του πρωτότυπου κειμένου. Εντάξει. Και η συνάδελφος, λοιπόν, υπογράμμισε με κόκκινο αυτά τα στοιχεία που βλέπετε, το τολμηρός, το παραφύσιν, το γενωμένη της τροπής, το αυτοβοή, το φιδόμενη, του Δήμου και κρατικότος. Και οι ερωτήσεις που θα έκανε στα παιδιά, έτσι και έχουν σχέση και με το λεξιλόγιο και με το ύφος και τη συντακτική δομή είναι
να εντοπίσετε στα δύο ελληνικά κείμενα τις φράσεις με τις οποίες αποδίδονται υπογραμμισμένοι τύποι, άρα στοχευμένη μετάφραση, να και μια ωραία άσκηση που θα μπορούσε να υπάρχει, μεταφράσεις έτσι στοχευμένων χωρίων, τι παρατηρείτε σχετικά με τη διατήρηση ή όχι της γραμματικής μορφής. Φυσικά αλλάζει έτσι, η μετοχή, η γενική απόλυτη εδώ γενωμένη της τροπής και πώς γίνεται, έτσι, στη μία ή στην άλλη περίπτωση. Τι παρατηρείτε σχετικά με την αντιστοιχία στον αριθμό των λέξεων, για να δουν ότι ο αρχαίος ελληνικός λόγος είναι πιο πυκνός και να τονίσουν αυτό που λέμε μετά, ωραία, και γιατί. Εγώ, ας πούμε, τους λέω, ορίστε, δείτε τις μεταφράσεις και το πρωτότυπο. Γιατί είναι μεγαλύτερη η μετάφραση και τέσσερες παραπάνω. Και μου λένε, γιατί, κύριε, το αρχαίος ελληνικός λόγος είναι πιο πυκνός. Και τι τον κάνει πιο πυκνό, για παράδειγμα. Τα αρχαία ελληνικά αγαπούν το ονοματικό σύνολο, έτσι. Ενώ τα νέα ελληνικά το ρηματικό σύνολο. Είναι πολύ χρήσιμες πληροφορίες που εξάγονται από τους ίδιους τους μαθητές. Και πώς θα χαρακτηρίζεται το ύφος λόγου σε κάθε μια από τις δύο μεταφράσεις με βάση τις συγκεκριμένες φράσεις. Έτσι, να σχολιάσουν λοιπόν υφολογικά τις δύο μεταφράσεις. Και εκεί είναι πάρα πολύ ωραίες οι παρατηρήσεις τις οποίες έρχονται να, έτσι, να προτείνουν οι μαθητές. Το τολμηρός, ας πούμε, εμένα σε μια συζήτηση μου είπαν ότι ίσως φαίνεται γιατί εδώ έχουμε το τολμηρό, η Λαμπρίδα το μεταφράζει παλικαρίσια, βοηθούσαν παλικαρίσια. Οπότε κάποιοι μου είπαν, μα δεν είναι λίγο σεξιστικό να βάλει, ας πούμε, την έννοια του τολμηρός να την τονίσει με την έννοια του παλικαριού που υπάρχει στους άντρες τη στιγμή που αναφέρεται στις γυναίκες. Ή κάποιοι άλλοι μου είπαν, α, όχι, το κάνει για να τονίσει ότι πολεμούσαν σαν άντρες, άρα ηρωικά, με την έννοια της ανδρείας, όπως την ξέρουμε εμείς. Έτσι. Ενώ ο Βλάχος, το τολμηρός, είναι πιο κοντά στο πρωτότυπο και αν δεν κάνω λάθος, πώς το βάζει, με πολύ τόλμη. Ναι. Είναι μια βασική φωλογική διαφορά αυτό στη μετάφραση. Και καλούμε τους μαθητές να μας πούν τι τους αρέσει ή να το σχολιάσουν και να γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα σχετικά με το κείμενο. Να λοιπόν πώς η μετάφραση μπορεί να αξιοποιηθεί ως παιδαγωγικό εργαλείο στην εκπαίδευση. Εντάξει, θα μου επιτρέψετε λίγο να πιω λίγο νερό. Ωραία. Συνεχίζω. Στο β' τετράμινο έχουμε έναν ρητορικό λόγο. Έτσι. Αφορά τον ίδιο το Λυσία άμεσα και ως συγγραφέα και ως ομιλητή κατήγορο. Βλέπετε το συσχετισμό, γιατί ο Ερατοσθένης ήταν ένας από τους Τριάκοντα, οπότε μπορεί να γίνει συσχετισμός και με τον Πελοποννησιακό πόλεμο, έτσι. Ο λόγος αφορμάται από ένα συγκεκριμένο περιστατικό και αφορά ένα μεμονωμένο πρόσωπο, αλλά επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την τρομοκρατία που υπάρχει την εποχή του Τριάκοντα. Και φυσικά μπορεί να γίνουν συνδέσεις και με το σήμερα, με άλλα αυτορχικά καθεστώτα. Και συνομιλεί εξαιρετικά εύλογα με τα αντίστοιχα κεφάλαια, όπως είπα, από το δεύτερο βιβλίο των ελληνικών του Ξενοφώνα. Ιστορικός διάλογος που είπαμε. Εντάξει. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη γραμματικοσυνταχτική και λεξιλογική εξομάλυνση. Είναι ένας λόγος που νομίζω ότι είναι εύκολα κατανοήσιμος από τους μαθητές. Η σκοποθεσία νομίζω είναι κλασική, έτσι. Να διαμορφώσει πολιτική αγωγή στον βαθμό που μπορεί και καλλιέργεια δημοκρατικού ήθους. Θα συζητάμε και αυτά, αν θέλετε. Αν είναι μεγαλόστομα, ίσως ξέρω εγώ, αν ξενίζουν. Να ενδυναμώσει τη γλωσσική κρατάρτιση, αφού πρόκειται για γλωσσικό μάθημα. Εδώ είναι η ύλη που είπαμε είναι προσυζήτηση. Δεν ξέρω τι θα κρατήσει το ΙΕΠ τελικά, γιατί έχουν προτείνει οι συντάκτες. Η διδακτική πλαισίωση είναι η ίδια, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω, όπως και η δημολειτουργική προσέγγιση. Κάθε συντάκτη σε κάθε γνωστικό αντικείμενο προτείνει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Εντάξει, που δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία αναγνωστικό αντικείμενο και αναγκειμενικό είδος. Και εδώ βλέπετε κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες που προτείνονται. Μια κατάρτιση χρονογραμμής για την ένταξη του συγγραφέα στον ιστορικό χρόνο και την πολιτική συγκυρία, να αποτυπωθούν διαγραμματικά, να αποτυπωθεί διαγραμματικά η δομή των ενοτήτων, σύνταξη πινάκων με την ετυμολογική προέλευση και τη σημασιολογική απόδοση των μη οικείων λέξεων, έτσι, που η σημασία τους είχε διαφοροποιηθεί στα νέα ελληνικά, να καταγραφούν οι λέξεις που έχουν δικανική και πολιτική ορολογία και να συσχετιστούν με τα σημερινά δεδομένα, να συνταχθεί μια συνεργατική ελληνική απόδοση, και αυτό είναι μια πολύ ωραία άσκηση που γίνεται, την κάνουμε έτσι, και ή να συντάξουμε ένα σύντομο καθημερινό ρεπορτάζ, να γίνουν οι μαθητές ρεπόρτερ και να ανέβει στο ιστολόγιο, έτσι, σε ένα blog, σε ένα wiki, στον τοίχο της e-class, αφού όλοι οι συνάδελφοι χρησιμοποιούμε και το e-class που προτείνεται από το school.gr.
Να πω λίγα πράγματα για το ορνηθολόγιο γλωσσικής διδασκαλίας. Έτσι. Στόχο έχει την εμπέδωση και της παροχής της νέας ύλης, λειτουργεί συμπληρωματικά στα εγχειρίδια γραμματικής και συντακτικού, επισημαίνει βασικά γραμματικά, συντακτικά, γραμματικά και τιμολογικά φαινόμενα που συναντώνται στα κείμενα, έτσι, και προσπαθεί να διευρύνει και να εμβαθύνει τη γνώση της αρχαίας ελληνικής. Είναι δηλαδή όντως στοχευμένη. Τα κείμενα είναι σύντομα και εύληπτα. Υπάρχει μια εισαγωγική παράγραφος που εισάγει τους μαθητές στο ιστορικό και λογοτεχνικό πλαίσιο των κειμένων. Υπάρχουν και ερωτήσεις κατανόησης πάνω στο κείμενο, άρα προσεγγίζεται και ως κείμενο με την έννοια έτσι ότι προσπαθούμε να δούμε και το νόημα, δεν είναι μόνο για τους σκοπούς, αυτό που λέμε αδίδακτο, έτσι. Και υπάρχουν επαναληπτικές ασκήσεις, έτσι, σχετικά με τα γραμματικά φαινόμενα τα οποία συναντώνται. Εντάξει, πάλι αυτό επαναλαμβάνεται, δεν θέλω να σας κουράσω. Για τη Β' Λυκείου, έτσι και με περίπου στη μέση, είπαμε ο Θουκυδίδης και η Αντιγόνη. Βλέπετε πάλι εδώ δεν έχει αλλάξει τίποτα ως προς την προσέγγιση και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα μπορούσε ίσως να σχολιάσουμε αυτό το υβριδικό μοντέλο, κάποια κομμάτια από μετάφραση και κάποια κομμάτια από το πρωτότυπο και αν εξυπηρετεί, έτσι, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί ο χρόνος δεν επαρκεί, οπότε σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε σε μερικά πράγματα έτσι με μεγαλύτερη προσοχή και με μεγαλύτερη εμβάθυνση. Η σκοποθεσία είναι, νομίζω, η αναμενόμενη. Αυτό που θέλω να επισημάνω, έτσι, είναι αυτό. Η σημασία του επιταφείου ως κειμένου που αναδεικνύει το ιστορικό υπόβαθρο της σύγχρονης ιδιότητας του πολίτη. Ας πούμε, εγώ ξεκινάω την κουβέντα έτσι, από το τι σημαίνει η δημοκρατία στους μαθητές σήμερα, γιατί δεν ψηφίζουμε, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί είχαμε ποσοστό αποχή 40% και τι σημαίνει αυτό για τη δημοκρατία, και να εισαχθούμε σιγά σιγά στο λόγο, όπως επίσης και αυτή, έτσι, όπως είπαμε, η διακειμενική προσέγγιση. Είναι ένας εξαιρετικός λόγος, αλλά μήπως είναι και ένας προπαγανδιστικός λόγος. Πρέπει να το δουν τα παιδιά και αυτό, έτσι. Δηλαδή, εμείς προτείνουμε να διδαχτεί παράλληλα, είναι υπάρχει και δραστηριότητα, με το διάλογο των μιλίων. Αυτά που λέει ο Περικλής είναι αυτά που πρέσβευαν πραγματικά οι Αθηναίοι. Τι γίνεται λίγα χρόνια αργότερα με στη σφαγή των μιλίων, για παράδειγμα. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Και τι σημαίνει ένας ρητορικός λόγος προπαγανδιστικός και να το συνδυάσουμε και με το σήμερα, με τους λόγους των πολιτικών. Δηλαδή, όχι καθαγιασμός των κειμένων, αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι κριτικός γραμματισμός. Έτσι, είναι μάλλον και αυτό. Να μπορούν τα παιδιά να δουν ότι τα κείμενα έχουν εκφωνηθεί για ένα συγκεκριμένο ακροατήριο με ένα συγκεκριμένο σκοπό και φυσικά περιέχουν και προπαγάνδα. Έτσι δεν είναι? Να μην υπάρχει αυτό τα αρχαία ελληνικά στο εικονοστάσι. Και εγώ θα περίμενα να υπάρχουν και άλλες ίσως λιγότερο φωτεινές πλευρές του αρχαίου ελληνικού κόσμου, όχι για να τον κατηγορήσουμε αυτό το cancel culture που υπάρχει τώρα, αλλά για να δείξουμε ότι έτσι για ένα πιο ανθρώπινο, πιο γήινο πρόσωπο ίσως που έχουν έτσι και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, να το πω έτσι. Εναλλακτικές μορφές εργασιών τις βλέπετε, έχουμε μιλήσει και στη βασική αξιολόγηση, δεν θέλω να σας κουράζω με αυτά. Στην Αντιγόνη αυτό που πρέπει να τονίσω είναι να τονιστεί η θεατρικότητα του κειμένου, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πω και κάτι άλλο που το ξεχνάμε νομίζω εκπαιδευτική. Αν δούμε τα αρχαία ελληνικά κείμενα, και δεν το τονίζουμε και στο μάθημά μας, είτε με δραστηριότητες, είτε να το πούμε και στα παιδιά, μεγάλο ποσοστό των αρχαίων ελληνικών κειμένων είναι κείμενα που έχουν μέσα την έννοια της παράστασης. Είναι προφορικά κείμενα. Και οι λόγοι, έτσι, και η δικανική, και ο ρητορικός λόγος, και η τραγωδία, είναι κείμενα που με κάποιο τρόπο παριστάνονται έτσι μπροστά σε κοινό. Αυτό το ξεχνάμε στη διδακτική μας πράξη. Και η αλήθεια είναι ότι μου κάνει εντύπωση όταν μου λένε κάποιοι συνάδελφοι ότι, εντάξει, το έχω ακούσει και αυτό δηλαδή, ότι την έννοια της θεατρικότητας πρέπει τη θεραπεύει η επιστήμη της θεατρολογίας. Εμείς θα προσεγγίσουμε την Αντιγόνη ως ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Μα το κείμενο αυτό είναι θεατρικό. Δεν μπορείς να μην το τονίσεις αυτό, έτσι, αυτή τη διάσταση. Γι' αυτό υπάρχουν και αντίστοιχες δραστηριότητες.
Για παράδειγμα, έχουν γίνει εξαιρετικές δουλειές και από συναδέλφους που υπάρχουν εδώ για αξιοποίηση σχετικών έργων ζωγραφικής, για σύνθεση προσχεδιασμένου προφορικού λόγου, έτσι, για τη σύνδεση μορφής και περιεχομένου, για σύγκριση σύγχρονων παραστάσεων. Εγώ, ας πούμε, πάντα στη διδασκαλία μου δείχνω παραστάσεις σύγχρονες και ζητώ από τους μαθητές να κάνουν συγκρίσεις με το αρχαίο κείμενο και πώς αποδίδεται το αρχαίο κείμενο σε συγκεκριμένες παραστάσεις. Εντάξει, να σας δείξω πάλι λίγο κάποιες δραστηριότητες που προέκυψαν μέσα από την επιμόρφωση. Ερμηνευτικές ερωτήσεις, για παράδειγμα. Στο στίχο 281, ο Κρέοντας χαρακτηρίζει το χορό ανόητο. Σε ποιο στίχο στον πρόλογο συναντήσαμε τον ίδιο χαρακτηρισμό, από ποιον σε ποιον, λαμβάνοντας υπόψη και το πώς απευθύνει το λόγο χορό στον Κρέοντα στο στίχο 278, που είμαστε τώρα και τον λέει ανόητο, να σχολιάσετε τη χρήση της λέξης ανόητο σε κάθε περίπτωση, συνεκτιμώντας και την κοινωνική θέση του κάθε προσώπου. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία ερμηνευτική ερώτηση, που αναπτύσσει την κριτική σκέψη, έτσι, γιατί συνδέει και διαφορετικά κομμάτια του κειμένου, είναι η ίδια λέξη, ο ίδιος χαρακτηρισμός, αλλά εκφέρεται από το στόμα διαφορετικών προσώπων με διαφορετική κοινωνική θέση και κοινωνική ισχύ. Εντάξει. Ή μια άλλη ερώτηση. Στους στίχους 526 με 581 είναι η σκηνή που η Σμήνη προσπαθεί να πείσει την Αντιγόνη, έτσι, ότι έχει συνεργαστεί και ότι θέλει να είναι συνένοχος. Ποια είναι τα επιχειρήματά της, μάλλον με ποιο τρόπο αντιδρά η Αντιγόνη, ποια είναι τα επιχειρήματά της και μια τεχνική πρόβλεψης, ας πούμε, έτσι, προσδοκίας αναγνωστικής ανταπόκρισης, αν περιμένετε την αντίδραση αυτή από την Αντιγόνη και γιατί. Και αν περιμένετε πάλι γιατί όχι. Εντάξει. Ή πάλι αυτό προκύπτει από τους οδηγούς εκπαιδευτικού. Έχουμε βάλει στο τέλος παραθέματα που μπορούν να κάνουν τη ζωή των συναδέλφων ίσως πιο εύκολη, γιατί τονίζουν βασικές πλευρές της προσέγγισης των κειμένων. Υπάρχει λοιπόν ένα παράθεμα από τη Ρωμυγή που λέει συγκεκριμένα, έτσι, για τους πρωταγωνιστές και το πώς λειτουργούν. Και η ερώτηση που τίθεται είναι: θεωρείτε ότι παραπάνω επισήμανες ισχύει για τους στίχους 69-88, τους στίχους που μελετούμε τώρα, σε σχέση με τις δύο αδερφές. Εντάξει. Άρα ουσιαστικά τους βάζουμε να διαβάσουν ένα παράθεμα ενός μελετητή, να το κατανοήσουν, που είναι κατανόηση κειμένου, και να το σχολιάσουν έτσι με βάση αυτά που έχουν κατανοήσει από το κείμενο. Ωραία. Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω ή έχετε κουραστεί? Σταυρούλα. Ναι, sorry, είχα κλείσει το μικρόφωνο. Εγώ προσωπικά καθόλου σε ακούω με κομμένη την ανάσα. Και Ωραία, όλα ωραία. μέλη του κοινού, γιατί μιλάμε παράλληλα εδώ πέρα, κάνουμε ένα chat και σχολιάζουμε Ωραία, ωραία. λίγο. Οπότε ναι, Εντάξει. δεν ξέρω το υπόλοιπο κοινό έχει κουραστεί, αλλά δεν είναι πάρα πολύ ακόμα. Νομίζω και είναι και πολύ χρήσιμα, γιατί Όχι, δεν είναι. Τελειώνω σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο. είναι και τα παραδείγματα Λοιπόν. που είναι πολύ χρήσιμα, νομίζω. Οπότε ναι. Γι' αυτό τα έβαλα, γιατί πάντα βάζω παραδείγματα, έτσι, για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Ωραία. Σας Έτσι, έτσι. ευχαριστώ. Τώρα, στην ομάδα των ανθρωπιστικών σπουδών, έτσι, έχουμε βάλει επιλογές από τα Σικελικά του Θουκυδίδη και τον πάλι λόγο. Εντάξει, ωραία, χαίρομαι που δεν έχετε κουραστεί. Πάντα το έχω έγνοια, γιατί είναι μεγάλη παρουσίαση. Ωραία. Βλέπετε εδώ το περιεχόμενο. Εντάξει, έχουμε τη Σικελική Εκστρατεία, την τελευταία μάχη στο λιμάνι των Σιρακουσών, τον τελευταίο λόγο του Νικία και την εκτέλεση των Αθηνών στρατηγών. Τι σκοποθεσία πάλι τη βλέπετε? Έχουμε εδώ πάλι έννοιες όπως δίκαιο, άδικο, έτσι, δίπολα, ισχύς, αδυναμία, δίκαιο, άδικο, αξιοπρέπεια, αλαζονία. Εντάξει. Σίγουρα και το γλωσσικό στοιχείο, γλωσσικές ιδιομορφίες της αρχαίας Αττικής διαλέκτου και να προσδίδουν επίκαιρο νόημα οι μαθητές στις καταστάσεις που περιγράφει ο Θουκυδίδης. Όλα αυτά που σας είπα πάλι με πίνακες, έτσι, με τα πεδία, τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και ενδεικτικές δραστηριότητες. Δεν τα έχω βάλει σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, γιατί έφτανα στις 200 διαφάνειες. Έτσι, βλέπετε εδώ τι προτείνουν οι συντάκτες ως μια διδακτική πλαισίωση, σχεδιασμό μάθησης. Και τις τεχνικές διδασκαλίας που προκύπτουν. Είναι γνωστές τεχνικές, έτσι. Επίλυση προβλήματος, δραματοποίηση, υπόδειξη ρόλων. Αυτά υπάρχουν στους πίνακες στον οδηγό εκπαιδευτικού.
Θα τους βρείτε, ενοιολογική χαρτογράφηση, παιχνίδια στρατηγικής, αφού πρόκειται λοιπόν για ένα κείμενο που έχει πάρα πολύ μεγάλη συνάφη με την έννοια της στρατηγικής και φυσικά οι σύγχρονες μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις που όλοι ξέρουμε και ελπίζω να τις εφαρμόζουμε κιόλας, συνεργατική μάθηση, διαφοροποιημένη διδασκαλία, βιωματική μάθηση και σχέδια εργασίας. Η αξιολόγηση πάλι, έτσι, πάνω κάτω οι ίδιες μορφές αξιολόγησης. Και ενδεικτικές δραστηριότητες, όπως βλέπετε, πάλι έννοια της χρονογραμμής, σχεδιασμός χάρτη, την πορεία που ακολούθησε ο αθηναϊκός, αυτό μπορεί να γίνει εξαιρετικά και ψηφιακά, γιατί υπάρχουν πλέον ψηφιακοί τόποι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές, κατασκευή ενοιολογικού χάρτη με την δομή του λόγου του Νικία, ανάλυση του κειμένου στις νοηματικές ενότητες, διάφορες ερευνητικές εργασίες και διαθεματικές εργασίες. Τώρα, εσάς μπορεί να σας φαίνεται η δημιουργία παιχνιδιού στρατηγικής, για παράδειγμα, με θέμα την εκστρατεία των Αθηναίων, κάτι πολύ φιλόδοξο, αλλά αν είχαμε την ευκαιρία, θα μπορούσα να σας δείξω ένα εξαιρετικό παιχνίδι που έκαναν οι μαθητές μου της πρώτης λυκείου, αλλά το έκαναν μόνο για κινητά, για τον Πρεπονησιακό Πόλεμο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί εγώ τους έδωσα μόνο, τους χώρισα σε 5 ομάδες και εκείνοι έκαναν μόνοι τους τις ερωτήσεις. Ένα παιχνίδι που έχει πολλές πίστες, έτσι βαθμούς δυσκολίας. Απλώς τις έλεγξα στο τέλος και ήμασταν σίγουροι ότι είναι εντάξει, ας πούμε, και από πλευράς γλωσσικής. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ως επανάληψη το αντικειμένο, για παράδειγμα. Ή μου έκαναν, δεν είναι παιχνίδι, βέβαια, νομίζω, Σταυρούλα, το έδειξα σε σένα. Μπορώ να σας δώσω και το link. Ένα εξαιρετικό κόμικ για την Αντιγόνη. Εξαιρετικό, εξαιρετικό, ναι. Για μένα δείχνει ότι έχουν κατανοήσει το κείμενο, γιατί η λεπτομέρεια την οποία έχουν βάλει μέσα σε αυτό το κόμικ, έτσι. Ακόμα και η επιλογή της μετάφρασης που έχουν διαλέξει οι ίδιοι και η μουσική που υπάρχει πίσω, έτσι ως υπόβαθρο, το background και αυτά τα ανεβάσματα που έχει τα κρεσέντο, δείχνει ότι κατανόησαν το κείμενο. Είναι ένας άλλος τρόπος αξιολόγησης κι αυτός, έτσι. Πολύ δημιουργικός και πολύ κοντά στα παιδιά. Τώρα, πάλι το κείμενο του Δημοσθένη, που είναι ένα ολόκληρο κείμενο. Είπαμε, για μένα είναι βασικό, επειδή εδώ οι συντάκτες λένε ότι διδάσκεται το σύνολο του λόγου από το πρωτότυπο. Για μένα εδώ είναι βασικό το πώς κατακτάτε αυτό μέσα στο λίγο χρόνο που υπάρχει και πρέπει όλοι μας να τρέχουμε, αυτό είναι το βασικό. Και πώς είναι αυτός ο εσωτερικός διάλογος, έχουμε εδώ πάλι ότι ο υπέρ της Ροδίνου Ελευθερίας συνομιλεί με το ιστοριογραφικό κείμενο του Θουκυδίδη σε επίπεδο και συντακτικής πυκνότητας αλλά και επιχειρηματολογίας. Εντάξει. Αφήνω τη σκοποθεσία, έτσι, τη διδακτική πλαισίωση και την αξιολόγηση. Πάλι ενδεικτικές δραστηριότητες μπορείτε να τις δείτε. Εδώ, ας πούμε, είναι πολύ ωραίο η δραματοποίηση αγώνων λόγου, έτσι, ρητορικοί αγώνες, η απόφαση της, να δραματοποιηθεί η απόφαση της Εκκλησίας του Δήμου των Αθηναίων μετά το πέρας της αγόρευσης, μεταφέροντας την ομιλία στη σύγχρονη πραγματικότητα. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα που εγώ σκέφτομαι να το κάνω του χρόνου. Ξέρω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα, μπορεί να δεχτεί μαθητές και σκεφτόμαστε να επισκεφτούμε το Συμβούλιο της Επικρατείας που είναι σε αυτό το ιστορικό κτίριο του Αρσακείου Σταυρούλα στο κέντρο και να κάνουμε μια αναπαράσταση της δίκης του Θεραμένη, να την κάνουν τα παιδιά σε ένα δικαστήριο. Η εμπειρία είναι μοναδική. Πιστεύω ότι θα ενθουσιαστούν, θα τους αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει και σε, έτσι, αν μπορούν οι συνάδελφοι να το κάνουν αυτό και στις επαρχίες να μπορέσουν να συνεννοηθούν με δικηγόρους ή κάποιους δικαστικούς φορείς, αλλά αυτό το να βρεθούν σε ένα δικαστήριο και να μπορούν να αναπαραστήσουν τη δίκη του Θεραμένη ή μια οποιοδήποτε άλλη δίκη, τη δίκη του Σοκράτη, για παράδειγμα, νομίζω ότι προσφέρει πάρα πολλά στην κατανόηση του κειμένου. Και είναι αυτή η έννοια της βιωματικότητας που είπαμε. Για το ανθολόγιο δεν θα σας πω παραπάνω πράγματα. Έτσι, συνεχίζεται και στην Β' Λυκείου, όπως συνεχίζεται και στη Γ'. Και κλείνω με τη Γ' Λυκείου. Εδώ οι συνάδελφοι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στον οδηγό εκπαιδευτικού, εξαντλητική θα έλεγα. Βλέπετε το περιεχόμενο. Η σκοπή είναι, έτσι, να έρθουν σε διαλεκτική επαφή οι μαθητές με φιλοσοφικά κείμενα, να καλλιεργήσουν ποικίλες αναγνωστικές δεξιότητες. Τα κείμενα αυτά δεν έχουν μόνο μία έτοιμη φιλοσοφική, έτσι, γνώση, αλλά να προβληματιστούν πάνω σε διαφορετικές θέσεις που αναδεικνύονται μέσα από τα ίδια τα κείμενα. Βλέπετε και τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που είναι η κατανόηση της ερμηνείας των κειμένων, η κατανόηση των αρχαίων ελληνικών, η νεοελληνική απόδοση με την αξιολόγηση παράλληλων μεταφράσεων
τη δημιουργία δική τους νεοελληνικής απόδοσης. Να πω, να τονίσω αυτό που είπα και πριν, ότι αυτά πρέπει να περάσουν με κάποιο τρόπο όμως και στις εξετάσεις, γιατί είναι κρίμα αν δεν υπάρχουν με κάποια μορφή στις πανελλαδικές. Νομίζω ότι τείνουν να παραγωνιστούν σε επίπεδο διδακτικής πράξης. Θα ήταν ωραίο λίγο να αλλάξει και ο εξεταστικός τρόπος του μαθήματος, γιατί μιλάμε για γάμα ηλικίου κατεύθυνσης, έτσι, των αρχαίων ελληνικών. Είναι πάρα πολύ έτσι, συγκεκριμένη και η διάρθρωση της ύλης. Οι συντάκτες πίστεψαν ότι έπρεπε να είναι πολύ συγκεκριμένοι για να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό. Υπάρχουν 22 ενότητες και βλέπετε εδώ πώς χωρίζονται οι θεματικές ενότητες. Έτσι, και τι υπάρχει στην κάθε μία. Ξεκινάμε με την απολογία του Σοκράτη, του Πλάτωνα, περνάμε στην πολιτεία και στα ηθικά νοικομάχια και τα πολιτικά του Αριστοτέλη. Και εδώ υπάρχει, πάλι για να μην σας κουράσω, μια διάρθρωση. Πάλι βήμα-βήμα οδηγεί τον εκπαιδευτικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν είχε εισαχθεί ο φιλοσοφικός λόγος, δεν υπήρχε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σε ένα νέο εγχειρίδιο, χωρίς να ξέρουν πώς να το προσεγγίσουν. Έτσι. Εδώ αυτή τη φορά υπάρχουν σαφείς οδηγίες διδακτικές. Εντάξει. Όπως επίσης οδηγίες υπάρχουν και για το αδίδακτο κείμενο. Πάλι δίνεται έμφαση στην επαγωγική μέθοδο, από το γλωσσικά φαινόμενα του κειμένου, μέσα από το κείμενο, ότι βρίσκουμε, προχωράμε στη θεωρία και συσχετίζουμε τα κείμενα, τα αρχαία ελληνικά, με τις δομές που βρίσκουμε στα νέα ελληνικά. Καλό είναι, υποστηρίζουν οι συντάκτες, να η διδασκαλία των κειμένων να συνομιλεί με τα κείμενα αναφοράς. Όχι αναγκαία να είναι και αυτά φιλοσοφικά κείμενα, να υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο σε επίπεδο περιεχομένου. Η διδακτική πλαισίωση πάλι ακολουθεί τα γνωστά πρότυπα που έχουμε στο μυαλό μας. Και εδώ βλέπετε, ας πούμε, πάλι τη διδακτική πορεία που προτείνουν οι συνάδελφοι. Ένταξη τόπος πάντων στο περικείμενο, διερεύνηση και ανάδειξη των νοηματικών του αξώνων, αντιπαραβολή αξιοποίηση των παράλληλων μεταφράσεων. Προτείνονται δύο μεταφράσεις, το λιγότερο, έτσι. Και αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί με τον τρόπο που σας έδειξα. Ερμηνευτικές επισημάνσεις ανά άξονα, λέξεις κλειδιά που μας καθοδηγούν για την κατάκτηση και την έτσι του νοήματος, την ερμηνεία του κειμένου. Γενικότερες ερμηνευτικές επισημάνσεις με τη μορφή σχολείων, όπως επίσης και γλωσσικές επισημάνσεις όταν αφορούν έτσι το περιεχόμενο. Η σύνδεση λοιπόν της φιλοσοφικής διδασκαλίας με τις γλωσσικές επιλογές των συγγραφέων, κάτι που γίνεται και σήμερα. Και έλεγχο στο παράλληλο μεταφράσεων, μια ωραία άσκηση για τις πανελλαδικές, κατά τη γνώμη μου, ως προς την πιστότητα ακρίβειά τους. Μεταφραστικές δοκιμές, αναδιατύπωση της κεντρικής θέσης του κειμένου αναφοράς και ερμηνευτικές προεκτάσεις, έτσι με βάση την βιωματική πρόσληψη του κειμένου από τους μαθητές. Τώρα, κρατάνε τη δομή του καινούργιου εγχειριδίου οι συντάκτες, προτείνουν λοιπόν δηλαδή και τη διδακτική προσέγγιση ενός, να υπάρχει και ένα παράλληλο κείμενο για να αναδειχθεί η διαχρονικότητα και η επικαιρότητα των κειμένων αναφοράς, να αναζητήσουν δηλαδή τα παιδιά τα κοινά μοτίβα και τα θέματα που υπάρχουν, χωρίς να είμαστε αυστηροί στην τυπολογία των απαντήσεων, έτσι. Ούτε να χρειάζεται τα παιδιά να γίνουν φιλόσοφοι για να μπορέσουν να βρουν ομοιότητες και διαφορές με πιο σύγχρονα κείμενα φιλοσοφικού περιεχομένου. Και για τη διδασκαλία του αδίδακτου κειμένου, έτσι, αυτό που προτείνεται, που είναι ενδιαφέρον για τη γραμματική και το συντακτικό, είναι να περάσουμε από τη μηχανιστική αποτύπωση στην αναγνωριστική ικανότητα, έτσι, και στην διάγνωση της σύνδεσης επιμέρων μορφών του λόγου στο συντακτικό, αλλά όχι εξαντλητική συντακτική αναγνώριση κάθε λέξης. Μπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν έτσι μεγάλο κομμάτι του κειμένου, χωρίς να κάνουν εξαντλητική συντακτική αναγνώριση. Και αυτό θέλω να το συζητήσουμε αν υπάρχει χρόνος. Αν πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει εξαντλητική συντακτική αναγνώριση για να κατανοήσουν το περιεχόμενο. Γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη και εγώ τη σέβομαι, την ακούω εν πάση περιπτώσει. Και προτείνουν επίσης και μια συγκεκριμένη πορεία από όλο. Βλέπετε εδώ λοιπόν να συνδέσουν τα παιδιά τις πληροφορίες που βρίσκονται στο εισαγωγικό σημείωμα, να δούνε για ποιο κειμενικό είδος πρόκειται, να εστιάσουν πρώτα σε πρόσωπα, άρα πάλι μια κοινωνικοκεντρική προσέγγιση σε πρόσωπα ή ομάδες προσώπων στον χώρο και στον χρόνο και στις βασικές ενέργειες. Και μετά να πάμε στο μέρος δομή και ανάπτυξη παραγράφων, περίοδοι και οι συνδέσεις τους, δρόντα πρόσωπα και αντωνυμίες κυρίες και δευτερεύουσες προτάσεις.
και τα υπόλοιπα, και αφού γίνει αυτή η προσέγγιση, πάλι να πάμε στο όλον. Πώς η μετάφραση, λέμε και στο μεταπτυχιακό, είναι μια διαδικασία, έτσι. Να κάνουν μια πρώτη παράφραση, μια πρώτη δοκιμαστική προφορική μετάφραση, να κατανοήσουν στο μυαλό τους δηλαδή το περιεχόμενο, να προσπαθήσουν μετά με πολλαπλές και εναλλακτικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις να προσεγγίσουν το κείμενο και να καταλήξουν σε μια δεύτερη συνολική ανάγνωση, ίσως και στην τελική τους μετάφραση. Πάντως, η μετάφραση σίγουρα είναι μια διαδικασία. Και εδώ πάλι θίγουμε ένα θέμα που είναι έτσι λίγο πονεμένο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όταν παίρνουμε μεταφράσεις των μαθητών, είναι συνήθως κατά λέξη μετάφραση που το πόνημά τους λίγο έχει έτσι να κάνει με ένα κείμενο ωραίων των ελληνικού λόγου. Είναι περισσότερο μια κατά λέξη μετάφραση, γιατί αυτό έχουν μάθει να κάνουν στο σχολείο. Εντάξει, και οι συντάκτες προτείνουν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση των μαθητών στη γάμα ηλικίου και για το περιεχόμενο των κειμένων αναφοράς, αλλά και για το αρχαίο ελληνικό κείμενο. Κλείνοντας, και σας ευχαριστώ, και για την ερμηνευτική απάντηση, είναι λοιπόν οι ρουμπρίκες εδώ που υπάρχουν. Κλείνοντας, κάποια πράγματα που προκύπτουν ίσως από την επιμόρφωση, επειδή ακριβώς έχουμε αυτό το πρόβλημα του χρόνου και η αλήθεια είναι ότι κατά τη γνώμη μου τα νέα αναλυτικά προγράμματα είναι αρκετά βαριά, να το πω έτσι, τι θα μπορούσε να προτείνει κανείς ως λύσεις. Να εστιάζουμε μόνο στα μορφοσυντακτικά φαινόμενα του πρωτοτύπου που αναδεικνύουν το περιεχόμενο των κειμένων, να παρέχουμε φύλλα εργασία στους μαθητές για κατοίκον προετοιμασία, στο βαθμό που μπορούν, είναι αυτό που λέμε το flipped classroom, έτσι, την αντίστροφη τάξη, δηλαδή προετοιμάζουν οι μαθητές ένα συγκεκριμένο υλικό και συζητάμε σε επίπεδο ευάθυνσης την προετοιμασία που έχουν κάνει. Αυτό γίνεται εύκολα σήμερα με την ανάρτηση χρήσιμων οδηγιών στο e-class. Βέβαια, έτσι υπαφιόμαστε στο φιλότιμο των μαθητών μας. Να χρησιμοποιούμε συμμετοχικές τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας στην τάξη. Δουλεύει πάρα πολύ καλά. Αν τα παιδιά συνηθίσουν από το γυμνάσιο, αυτό δουλεύει εξαιρετικά και είναι πραγματικά μια αλληλοδιδακτική μέθοδος. Δηλαδή, διάφοροι μαθητές βοηθούν τους συμμαθητές τους και αισθάνονται ότι πραγματικά, και έτσι είναι, μαθαίνουν ουσιαστικά. Μπορούμε να ελέγχουμε τις επιδόσεις τους μέσα από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Γι' αυτό μπαίνουν, έτσι. Γι' αυτό λέμε προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Να δούμε μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες αν αυτές ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο τέθηκαν. Δεν μπορούμε να στοχεύουμε κάθε φορά σε όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτά είναι ενδεικτικά. Έτσι, στοχεύουμε κάθε φορά σε ένα ή δύο μαθησιακά αποτελέσματα ανά ενότητα. Εγώ, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα και κλείνω. Κάθε φορά λέω θα διδάξω την Αντιγόνη και θέτω στον εαυτό μου κάποια βασικά ερωτήματα. Με τι θέλω σήμερα, φέτος να ασχοληθούμε περισσότερο. Όχι ότι παραγνωρίζω τα άλλα, αλλά λέω ότι φέτος θα ασχοληθούμε περισσότερο με την έννοια του τραγικού ήρωα. Πώς όλα τα πρόσωπα του δράματος, και η Αντιγόνη και η Σμήνη και ο Κρέοντας και ο Χορός έχουν το στοιχείο της τραγικότητας. Και το αναφέρω στους μαθητές από την αρχή και το τονίζω έτσι περισσότερο σε κάθε ενότητα την οποία διδάσκω. Και κλείνοντας, αν μπορούμε μέσα από τη μεθοδολογία διδασκαλίας που προτείνει το πρόγραμμα σπουδών, μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες που θεωρούμε εμείς ότι είναι χρήσιμες, να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον τους για να γίνει και η μάθηση πιο παραγωγική. Εδώ με μια ανάσα έκλεισα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας ακούρασα. Είμαι διαθέσιμος για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, για οτιδήποτε. Παναγιώτη μου, θερμά συγχαρητήρια. Ήταν true the force, θα έλεγα όλο αυτό. Έτσι. Μου έρχονται αγγλικές λέξεις. Αυτό που λέμε awesome, awe-inspiring, προκαλεί δέος όλο αυτό που μας παρουσίασες. Παρουσίασες ένα μάθημα αρχαίων όπως και γλώσσας, γενικά, όπως θα έπρεπε να είναι. Θερμά συγχαρητήρια. Δεν είναι η απόλυτη παρουσίαση με την παρουσίαση του Θανάση την περασμένη εβδομάδα για τα νέα ελληνικά. Οπότε θα ανοίξουμε the floor. Το διάλογο. Αυτό που θα κάνω είναι θα δώσω προνόμια σε όλους, μικρόφωνο και κάμερα, ένα λεπτάκι. Ναι, η Φωτεινή ρωτάει κάτι, βλέπω. Ναι. Καλησπέρα, Φωτεινή. Θα απαντήσω τη Φωτεινή μέχρι να δώσω εγώ το μικρόφωνο και την κάμερα σε όλους. Ένα λεπτό. Ωραία. Η Φωτεινή ρωτάει η έμφαση που δίνουν πλέον τα προγράμματα στην ερμηνεία των κειμένων.
το οποίο είναι και το πιο σημαντικό στη διδασκαλία των αρχαιολογικών, μπορούμε να πούμε ότι στην διδακτική πράξη θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη επεξεργασία της μετάφρασης σε σχέση με το πρωτότυπο. Να ευχαριστήσω τη Φωτεινή. Η Φωτεινή ήρθε και δίδαξε στο σχολείο μας. Είχαμε μια πολύ υποδομητική συνεργασία. Εγώ το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι η μετάφραση είναι ένα υλικό που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να το αξιοποιήσουμε και πιστεύω ότι είναι αυτό που κάνουμε κιόλας εμείς εκπαιδευτικοί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάτι που αποσιωπούμε συνήθως, αλλά έτσι κάνουμε εκπαιδευτικοί. Δεν λέμε, παιδιά, θα σας διαβάσω το κείμενο, το αρχαίο ελληνικό κείμενο, με βάση τη σειρά που έχει στην ελληνική μετάφραση. Άρα ουσιαστικά προκρίνουμε και την έννοια της μετάφρασης, έτσι δεν είναι. Και πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο. Και κακά τα ψέματα, και εμείς όταν θέλουμε να προσεγγίσουμε ένα κείμενο αρχαίο ελληνικό, δεν έχουμε στο πλάι μια μετάφραση για να μας βοηθήσει. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, όπως και τα βιβλία αναφοράς. Και δεύτερον, θα μπορούσε να εισαχθούν νέα σχολικά κείμενα, όπως το κείμενο της Νέας Κωμωδίας ή κείμενα της Διεθνής Λόγιας στο πλαίσιο των ρητορικών λόγων. Φυσικά, εννοείται, ως παράλληλα κείμενα, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ο εκπαιδευτικός. Για παράδειγμα, σκεφτήκαμε και την λυρική ποίηση. Δεν μπορούμε να τα χωρέσουμε όλα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά ως παράλληλα κείμενα, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ο εκπαιδευτικός που μπορεί να χρησιμοποιήσει, είναι για μένα πολύ έτσι, αποδεκτό. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούσα να μην δώσω και ορισμένα παραδείγματα λυρικής ποίησης στο κομμάτι που μιλάμε για το στάσιμο έρωσα ανήκατε μάχνη στην Αντιγόνη. Υπάρχουν εξαιρετικά λυρικά ποίηματα ερωτικά, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως παράλληλα στους μαθητές. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λέει, το μάθημα εστιάζει φυσικά στην κλασική στην Αττική περίοδο, αλλά γιατί όχι και ως μια παραλληλία έτσι να βρουν και άλλα κείμενα για να εμπλουτιστεί το αντικείμενο. Να συνδέσουμε με την ψυχολογία, ξεφεύγουμε, ρωτάει η Μαρία. Καθόλου δεν ξεφεύγουμε, γιατί υπάρχουν και οι ψυχαναλυτικές ερμηνείες της Αντιγόνης. Καθόλου δεν ξεφεύγουμε. Έτσι δεν είναι? Καθόλου, για την Αντιγόνη έχουν γράψει από άπειρες σκοπιές, που έχουν πάρα πολλές προσλήψεις. Έχει γράψει ο Λακάν. Ο Λακάν, έχει γράψει ο Χέγγελ, έχει γράψει την Τζούντιθ Μπάτλερ. Ακριβώς. Ίσα-ίσα θα γίνεται και θα γινόταν και πολύ πιο ενδιαφέρον να το κάναμε έτσι, ας πούμε, το μάθημα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αν αφήσουμε, εγώ θέλω να αφήνουμε ανοιχτά τα κείμενα. Για παράδειγμα, να σας πω κάτι που πραγματικά με συγκίνησε όταν μου το είπε μαθητής και δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τότε. Όταν λοιπόν κάναμε τον πρόλογο και κάναμε την επεξεργασία, μου είπε, κύριε, εγώ ξέρετε τι νομίζω, ότι ο Σοφοκλής παρουσιάζει τις δύο, που ήταν μια ψυχολογική τύπου παρατήρηση, έτσι. Παρουσιάζει τις δύο αδερφές τόσο διαφορετικές, γιατί θέλει να μας δείξει μέσα από αυτό τις συγκρούσεις που έχει ένας άνθρωπος. Είναι σαν να είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί στην αρχή με το συνέστημα και μετά με τη λογική. Δηλαδή είναι ερωτήματα, λέει, που απασχολούν όλους μας όταν καλούμαστε να πάρουμε θέση σε ένα φλέγον ζήτημα. Και πραγματικά καθόμουν και το λέω, αφού μου ξέρει και του λέω, τι είπες τώρα? Ήταν εξαιρετική παρατήρηση. Είναι μια παρατήρηση ψυχολογικού τύπου. Δεν ξεφεύγουμε καθόλου. Απέναντίας. Βεβαίως. Και να μην ξεχνάμε ότι τα αρχαία δεν είναι μόνο τα αρχαία ουσιοκρατικά όπως τα νομίζουμε ότι είναι, ότι οι αρχαίοι ήταν αυτό το α, το χύψη πράγμα. Οι αρχαίοι έχουν διαμεσολαβηθεί, για να χρησιμοποιήσω αυτό το νέο κοπό όρο, από διάφορες προσλήψεις ανά τους αιώνες. Έχουν μεσολαβήσει χιλιετίες από τότε που γράφτηκαν αυτά τα κείμενα. Και έχουν μεσολαβήσει πολλές προσληπτικές κοινότητες. Δηλαδή, η πρόσληψη που έχουμε εμείς και η εικόνα που έχουμε εμείς για τους αρχαίους, η κυρίαρχη τουλάχιστον, είναι μια εικόνα πολύ εξειδικευμένη, πολύ αφηρημένη ενδεχομένως. Όπως είπε ο Παναγιώτης, χρειαζόμαστε πριν, χρειαζόμαστε και μια πιο υγιεινή, ας πούμε, εικόνα. Με πιο πολλά ατόματα, πιο πολύ αίμα, πιο πολύ. Όχι, χρειαζόμαστε, αλλά. Χρειαζόμαστε μια προσέγγιση που να είναι λίγο πιο κοντά, να είναι λίγο εναλλακτική. Έτσι. Και κυρίως εγώ θεωρώ ότι είναι και μεγάλο κέρδος να βλέπουμε ότι αυτά είναι κτήμα της ανθρωπότητας και ως κτήμα της ανθρωπότητας. Ακριβώς. Και αυτοί με διάφορους τρόπους και οι ερμηνείες που έχουν γίνει των κειμένων έχουν συμβάλει στο σύγχρονο πολιτισμό. Όχι μόνο τα κείμενα τα ίδια, αλλά και οι ερμηνείες τους. Και τρόπο που εργαλειοποιούνται τα κείμενα έχουν στηρίξει, ας πούμε, πολιτισμικές πραγματικότητες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλώς να πω ότι. Συγγνώμη. Να πω ότι αυτό που είπα και λίγο στην αρχή το έδειξα. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος, λίγο αυτό η έννοια του παροντισμού. Δηλαδή, ακούω πολλές φορές που λένε μα πόσοι κρέωτες χρειάζονται για να καταλάβουμε επιπλέον για τις γυναικοκτονίες κτλ. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που μπορεί να λειτουργήσει για το σήμερα, αλλά δεν πρέπει να το μεταφέρουμε στην κοινωνία εκείνης της εποχής. Πρέπει να καταλάβουν οι μαθητές ότι εκείνη η εποχή ήταν διαφορετική.
με τα καλά της και τα στραβά της, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, γιατί πολλές φορές τείνουμε να ερμηνεύσουμε πράγματα εκείνης της κοινωνίας με βάση του σήμερα, αυτή την έννοια του παροντισμού που είπαμε. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό στους μαθητές, έτσι, για να δουν κιόλας ότι ήταν μια άλλη διάσταση της κοινωνίας τότε, που δεν είναι καθαγιασμένη αυτό που είπες. Ναι, σαφώς. Ναι. Και αυτό είναι μεγάλη πρόκληση. Μεγάλη, τεράστια. Όπως και για το μάθημα της λογοτεχνίας, ισχύουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Έτσι. Στην Ναι, ελληνική ναι, λογοτεχνία, ναι. στην λογοτεχνία που κάνουμε στο σχολείο. Άλλες ερωτήσεις από το κοινό. Αν δεν έχουν άλλες ερωτήσεις από το κοινό, μπορώ να κάνω εγώ, Παναγιώτη, λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Φυσικά. Και θέλω να ρωτήσω, ναι, και θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Και το ένα είναι το εξής. Και το δεύτερο, ναι, θα σου πω το ένα πρώτα. Αυτό το πρόγραμμα για να εφαρμοστεί στο Λύκειο απαιτεί ότι θα έχουν Ναι. μάθει αρχαία στο γυμνάσιο. Θα ξέρουν τι είναι συνημμένη μετοχή, ας πούμε. Για να βρουν, ας πούμε, Ναι. αυτό που έκανε με τα ελληνικά, με το κίνηση νυχτό, ο Δήμο κοιμήθηκε κτλ. Για να κάνουν αυτό το Ναι. χάρτη, τον χρονικό και τον τοπικό, που είναι καταπληκτικό, αυτό το functional map, ας πούμε, για να καταλάβουν το ύφος του κειμένου και τι προσπαθεί να κάνει το κείμενο. Θα πρέπει να έχουν κατακτήσει κάποιες βασικές γραμματικές, όχι βασικές, γραμματικές γνώσεις σχετικά με το πώς βλέπουν τα πειρήματα, Βέβαια. πώς βλέπουν οι πειρηματικές μετοχές, οι δευτερεύουσες πειρηματικές προτάσεις κτλ. Η δικιά μου εμπειρία, Παναγιώτη, μου δείχνει και από δικά μου πρόσωπα και από φιλολόγους που ρωτάω ότι φτάνουν δευτέρα ηλικίου και δεν τα ξέρουν. Ναι. Και σε έχουν κάνει αρχαία από την πρώτη γυμνασίου. Και εδώ τίθεται το θέμα, τι κάνουν στο γυμνάσιο. Λοιπόν, ναι. Εδώ Και λοιπόν, αναρωτιόμουν μήπως, εδώ συμπληρωματικά τώρα με αυτό, αν αυτό που μας έδειξε, ας πούμε, για τη γραμματική με τον χρόνο και τον χώρο, αν μπορούσε να χρησιμοποιεί αυτή αντίστροφα λειτουργικά για να ναι. μάθουν τη γραμματική από το γυμνάσιο, ώστε να φτάνοντας στο Λύκειο, να μην έχουμε αυτό το ουσιαστικά μαθαίνω τη μετάφραση παπαγαλία, γιατί δεν ξέρω να αντιστοιχίσω Ναι, τι ναι. υπάρχει στο ελληνικό κείμενο με το αρχαίο, γιατί δεν ξέρω τη δομή του αρχαίου, γιατί δεν ξέρω τη δομή του αρχαίου και δεν έχω καταλάβει ακόμα τα βασικά της αρχαίας γραμματικής. Οπότε έχουμε εδώ ένα υπέροχο αρχαιογνωστικό και αρχαιογλωσσικό ταυτόχρονα πρόγραμμα, αλλά το αρχαιογλωσσικό κομμάτι πολύ φοβάμαι ότι θα είναι αρκετά δύσκολο να εφαρμοστεί για την πλειονότητα των μαθητριών και των μαθητών, με εξαίρεση, ας πούμε, 5-10% των παιδιών που είναι πορωμένα και θέλουν να μάθουν αρχαία και έχουν ασχοληθεί και τους αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτό το καταθέτω προβληματισμό. Κοίταξε, από όσο ξέρω, αν αυτό το πράγμα ξεκινήσει... Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ναι. Και στο Πανεπιστήμιο αγνοούν τα βασικά. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να ναι. γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Ξέρετε, δεν νομίζω ότι είναι εξειδανικευμένη με την έννοια ότι εμείς αποτυγχάνουμε να δείξουμε στα παιδιά. Νομίζω είναι ένας βασικός, πώς να το πω, μια βασική αιτία της αποτυχίας είναι αποτυγχάνουμε να δείξουμε στα παιδιά ότι και τα αρχαία ελληνικά είναι κείμενα και λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και τα νέα ελληνικά. Εκφράζουν τρόπο, χρόνο, αιτία, έτσι. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε αυτή την πορεία από το γυμνάσιο και διδάξουμε τα βασικά, δηλαδή αν είχαμε ευκαιρία. Το δείχνω στο μεταπτυχιακό, θα μπορούσα να δείξω τι πρέπει να ξέρουν τα παιδιά ως βασική γραμματική συντακτικό για να μπορούν να προσεγγίζουν κείμενα. Δηλαδή, το θεωρώ τραγικό να διδάσκουμε στο γυμνάσιο τον υπερσυντέλικο, που σε 0,007% των κειμένων, σύμφωνα με τον Περσέα, έτσι, και να μην εστιάζουμε στους δύο βασικούς χρόνους, το χρόνο της αφήγησης που είναι ο αόριστος και τον εναιστώτα. Αν λοιπόν μα ο δεν. Αρχαίος Περσιντέλικος είναι έτσι κι αλλιώς περίεργος, τέλος πάντων, ναι. Ακριβώς. Okay. Και δεν απαντά στα κείμενα. Αν λέμε περίεργα, κειμενοτική προσέγγιση, τότε δεν χρειάζεται να απαντήσει αυτό. Όπως θεωρώ πάντα, να βάζουμε. Ναι. 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 Πες και Και θα λέω πω και ότι. εγώ, θα συμπληρώσω. Ναι. Ναι. Αν αυτό υπάρξει λοιπόν, αυτή η προσέγγιση από το γυμνάσιο, που νομίζω ότι αυτό είναι ο σκοπός τώρα, να υπάρξει αυτή η συσχέτιση, τι είναι κοινό στα νέα και τι είναι κοινό στα αρχαία, το κρατάμε και επίσης να τονίσουμε το διαφορετικό. Για παράδειγμα, κάτι άλλο που είναι τραγικό είναι ότι ενώ τα παιδιά βρίσκουν το απαρέμφατο από το πρώτο κείμενο στην πρώτη γυμνασίου, διδάσκονται τη δομή και τη λειτουργία του στην ενότητα 17 στην πρώτη γυμνασίου, ως θεωρία πάει στη δεύτερη γυμνασίου. Το θεωρώ τραγικό. Διδάσκεις κάτι που είναι πολύ βασικό στη δομή του αρχαίου ελληνικού λόγου αμέσως με το καλημέρα σας. Και να μην χρησιμοποιείς επίσης οποιοδήποτε τρόπο για να το κάνεις οικείο στους μαθητές. Δηλαδή, εγώ όταν θέλω να διδάξω αυτοπροσωπία, τετραπροσωπία, το λέω και δεν ντρέπομαι, χρησιμοποιώ και τα αγγλικά.
Τι σημαίνει I want Εννοείται to go και to το ίδιο. the... I want you to go to the cinema. Το καταλαβαίνουν αμέσως. Το Αμέσως. καταλαβαίνουν αμέσως. Βέβαια. Και καταλαβαίνουν και την Είναι αιτιατική, και... I want him to go και όλα, βεβαίως. Εννοείται. Ακριβώς. Ναι, τα πάντα. Τα Οι πάντα. διαγλωσσικές προσεγγίσεις πλέον είναι καινούργιες προσεγγίσεις. Προφανώς. Δεν είναι κείμενο μετάφραση, αλλά είναι translanguaging αυτό. Είναι πολύ χρήσιμο. Ναι, Εννοείται. Και η Μαρία κάτι κάνει. λέει μια. Παναγιώτη, να συμπληρώσω εδώ ότι κάτι κάνουμε λάθος, όχι μόνο στα αρχαία. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στα νέα ελληνικά. Δηλαδή, Ακριβώς. εκείνο το παρακείμενο των υπερσυντέλικων, τις πτώσεις, τις εγκλήσεις, τις διδάσκονται. Γιατί τα βιβλία του Δημοτικού ήταν αρκετά γραμματοκεντρικά, πρέπει να πω ακόμα. Διδάσκονται τουλάχιστον από Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη. Τα ξανακάνουν στο γυμνάσιο, τα ξαναματακάνουν στο Λύκειο και δεν θυμούνται τίποτα. Και ο λόγος που δεν θυμούνται τίποτα, που είναι ξένη γνώση, είναι ότι δεν καταλαβαίνουν το functionality, δεν καταλαβαίνουν τη λειτουργικότητα αυτών των πραγμάτων. Ακριβώς. Έτσι. Πέρα από την Ακριβώς. παροχημένη ορολογία, πέρα από την παροχημένη ορολογία, υποτακτική, ευκτική, ξέρω εγώ κτλ., που θα μπορούσε να είναι πιο λειτουργική, να λέει ότι εδώ έχουμε έναν τρόπο να κάνουμε ευχές, ή έναν τρόπο να δείχνουμε το μη πραγματικό, ή μια τροπικότητα, το πιθανό, ξέρω εγώ, το Ναι. ενδεχόμενο. Τέλος πάντων, οπότε εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε εκεί που λες, στο Λύκειο, στις μεγάλες τάξεις του Λυκείου, εάν και εφόσον και στα αρχαία ελληνικά και στα νέα ελληνικά, στο γυμνάσιο αλλά και στο δημοτικό, όχι αρχαία από το δημοτικό προς Θεού, αλλά κάνουμε λειτουργική προσέγγιση στη γραμματική και όχι μόνο Ακριβώς. και κοιτάμε λειτουργία της γραμματικής μέσα στα κείμενα. Και δεν Ακριβώς. κολούσαμε στον τυποτακτικό, στην ορολογία κτλ. Αυτό Ακριβώς. δεν έχει περάσει. Αυτό δεν έχει περάσει. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει Όχι. περάσει. Θα μου επιτρέψεις. Όχι, θέλω να εγώ θέλω να δουλέψει αυτό που δείχνεις, αλλά θεωρώ ότι θα δουλέψει για μαθήτριες όπως είμαστε και μαθητές όπως ήμασταν εμείς. Το 10% που ήμασταν απορρομένοι και θέλαμε να γίνουμε Κοίταξε, ψυχολόγοι ναι. γιατί αγαπούσαμε Αυτό. αυτό το πράγμα. Ωραία. Δυστυχώς, Αυτό ναι. που, ναι, αυτό που λέει και κοίταξε, αν δουλέψει από το γυμνάσιο και αυτό που λες και από το δημοτικό, νομίζω ότι θα είναι καλύτερα γιατί τα παιδιά το καταλαβαίνουν. Επίσης, να Ναι, μην ναι. ξεχνάμε για αυτό που μιλάτε, ας πούμε, το πανεπιστήμιο, τώρα τα παιδιά που περνάνε στις φιλολογικές σχολές, δυστυχώς, περνάνε με πολύ χαμηλή βάση, έτσι. Δεν είναι οι Ναι. μαθητές που ήμασταν εμείς. Εσύ, δηλαδή, όταν στην Ελλάδα υπάρχει φιλολογική σχολή με 9,8 βάση, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μπορεί κάποιος να περάσει γράφοντας 4 και 5 στα αρχαία. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ποιοι υποψήφοι επιλέγουν τις δικές μας τις σχολές. Αλλά νομίζω ότι αν τους το δείξεις έτσι, δηλαδή εμένα μου λένε και συνάδελφοι όταν τους το δείχνω, ότι αχ, μας ξεαγχώσατε γιατί τρέχουμε να προλάβουμε αυτή την ύλη που ορίζει το Υπουργείο και είναι η διδακτέα ύλη. Εντάξει. Ένα. Και δεύτερον, μου λένε και τα παιδιά, αχ κύριε, μας αρέσουν φέτος τα αρχαία μαζί σας γιατί κάνετε εναλλακτικά αρχαία. Και λέω, δεν κάνω εναλλακτικά αρχαία. Κάνω αρχαία που θεωρώ ότι είναι βασικά για να καταλάβετε αυτό που λέμε κειμενοκεντρική προσέγγιση. Αυτό. Κειμενοκεντρική και functional και λειτουργική όσον αφορά Ναι. τη δομή. Έτσι, βεβαίως, ναι. Ή Και κριτική επίσης, προσέγγιση. αυτό που λέει και ο Ανδρέας, εγώ ξεκινώ θεωρώντας ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και δίνω πολύ μεγάλη σημασία στην ερμηνεία των όρων. Δεν θεωρώ ότι οι όροι που χρησιμοποιούν είναι δεδομένοι και για τα ελληνικά. Τους λέω υποκείμενο, τι σημαίνει. Και τους κάνω, Τίποτα. α, κοίτα, κάτι κάτω από κάτι άλλο. Από πού? Α, από την ενέργεια που λέει το ρήμα. Άρα αυτό είναι το υποκείμενο. Και ξέρεις, και τρελαίνονται και μου λένε, μου κάνουν αυτή την έκφραση ότι αχ, το κεφάλι μας λέει, ξέρω εγώ, εξεράγει τώρα, γιατί δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε μεταγλώτα χωρίς να την έχουν κατανοήσει. Χωρίς Ναι. Εδώ, Παναγιώτη, αν με επιτρέπεις, χρειάζεται. να... Ναι. Εγώ έχω να δηλώσω από την εμπειρία της Κύπρου. Στην Κύπρο είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε, όπως ξέρεις, στην δημοτική εκπαίδευση και Ναι. στη μέση, ένα πρόγραμμα κριτικού γραμματισμού με λειτουργική γραμματική. Και τα αρχαία είχε επιχειρηθεί να γίνει από τους συναδέλφους Τσακμάκη, Πετρίδη κτλ. Το ίδιο από Ναι. γυμνάσιο με πολύ απλά κειμενάκια, με κόμπ. Τα ξέρεις, τα έχεις διαβάσει, έχεις γράψει και γι' αυτά. Και με λειτουργική προσέγγιση στη δομή της γλώσσας. Και ξέρουμε ότι δούλευε. Πολύ καλά. Ξαφνικά Αυτό πιστεύω. αυτό που λέγανε. Το λέγανε και τα δικά μα τα παιδιά, ότι ξαφνικά άνοιξε μπροστά μα ένα κόσμο. Καταλαβαίνουμε τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτό ο υπερσυντέλικο που λε και εσύ, τι είναι αυτό το υποκείμενο Ναι. που δεν ξέραμε τι είναι, α πούμε. Οπότε είναι αυτό που λέει ο Απλώς. Ανδρέας, δεν πρέπει να δούμε τίποτα ω δεδομένο, και αυτό χρειάζεται για μένα για να δουλέψει οργάνωση κάθετη και οριζόντια, δηλαδή όλα τα αναλυτικά προγράμματα. Θανάση, Μιχάλη, δεν ξέρω αν με ακού και αν συμφωνεί μαζί μου, και τη γλώσσα και τη λογοτεχνία και των αρχαίων να είναι συντονισμένα πάνω σε Έτσι, αυτό. έτσι, ακριβώς. Απόλυτα Ακριβώς. συμφωνώ. Απόλυτα. Ναι. Θανάση, συμφωνείς, έτσι. Ναι, απόλυτα συμφωνώ. Έγινε μια προσπάθεια να γίνει. Συγγνώμη, Παναγιώτη. Όχι, Έγινε μια ελεύθερα, προσπάθεια ελεύθερα.
μια προσπάθεια να γίνει ο συντονισμός. Σε κάθε το επίπεδο έγινε στη γλώσσα. Έχω την εντύπωση ότι σε οριζόντιο, θυμάσαι και μια συνάντηση που είχε γίνει Παναγιώτη, δεν πέτυχε. Ναι. Δεν πέτυχε. Γιατί υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες. Επίσης, μπορούν να μιλήσουν και οι πρώην φοιτήτριες του προγράμματος, αν θέλουν να καταθέσουν την άποψή τους, ότι πρέπει να πιστούν και οι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει μια πεπισμένη και λέει αυτό ξέρω, αυτό εμπιστεύομαι, τότε πρέπει να πιστεί και ο ίδιος και να πιστεί ότι δουλεύει. Αν κάποιος λέει ότι αυτό εγώ πιστεύω ότι θα δουλέψει, θα το χρησιμοποιώ, τελείωσε. Ό,τι να λέει το θεσμικό κείμενο, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Γι' αυτό ρώτησε το Θανάση, πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό να φτάσει στη βάση με κάποιο τρόπο, μέσα από επιμορφώσεις, να τους δείξουμε μέσα από δειγματικές διδασκαλίες ότι όντως δουλεύει. Ότι... Γιατί εγώ παίρνω και την απάντηση, ωραία, εσύ διδάσκει σε πρότυπο. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα παιδιά, αν τους το δείξεις με έναν απλό, έτσι κατανοητό τρόπο, το καταλαβαίνουν αυτό το πίνακάκι που σας έδειξα. Δεν είναι θέμα προτύπου. Εδώ μιλάμε για την Κύπρο και τα χωριά, ας πούμε, όταν εφαρμόζονταν το πρόγραμμα του ή δούλευε. Ναι. Έτσι. Όχι ότι υποτιμώ τα χωριά προς Θεού, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν ήταν ένα πρόγραμμα σχολείο, δεν έχει πρόγραμμα εν πάση περιπτώσει στην Κύπρο. Εννοείται. Λέει ο κ. Παπαβασιλείου, κάτι πολύ σωστό. Έχει συχθεί η έννοια τη τροπικότητα στο λύκειο ζήτημα θεωρία. Αλλά δεν είναι και τροπικότητα να είναι μόνο μια καινούργια λέξη που τη φορτώνω, που τη θεωρούν εκπαιδευτική, ότι είναι κάτι που είναι σαν βάρος και πρέπει να μάθουμε, και πρέπει να μάθουμε ακόμα έναν όρο κτλ. Νομίζω πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά παραδείγματα, πάρα πολλές επιμορφώσεις και θέλει βάθος χρόνου αυτό. Θέλει τεράστιο βάθος χρόνου. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να ανατραπούν εδώ πέρα πρακτικές παγιωμένες, όχι δεκαετίες, πολλές δεκαετίες. Κοίταξε, μιλάμε ουσιαστικά για μια αλλαγή παραδείγματος στο γλωσσικό μάθημα εν συνόλο. Εν συνόλο. Ακριβώς. Μιλάμε για paradigm shift. Ναι, για αλλαγή παραδείγματος. Δεν το συζητάμε. Ναι. Εντελώς. Ναι. Αλλά για να γίνει αλλαγή παραδείγματος πρέπει να ξεχάσουμε τα ιδεολογικά αυτά, τα όσια και τα ιερά, ότι δεν αγγίζουμε τη γραμματική ορολογία ή δεν μαθαίνουμε να κλείνουμε. Πρέπει να ξεχάσουμε επίσης τα. Ναι, πρέπει να είμαστε έτοιμες και έτοιμοι να. Σταυρούλα, αν δεν σε διακόπτω, το κλειδί είναι αυτό που είπες και εσύ και ο Παναγιώτης για την έμφαση στη λειτουργική διάσταση της γραμματικής. Όταν έχεις π.χ. τον πλάγιο υποθετικό λόγο, γιατί έχει γεμίσει ακτική. Άμα με μένεις μόνο στη μετατροπή, ότι μετατρέπω την οριστική, την υποτακτική σε ακτική, δεν έχεις κάνει τίποτα ιδιαίτερο. Θεωρώ παρά μόνο μια μηχανιστικού τύπου άσκηση στις πανελλήνες ή στις... στην τελική αξιολόγηση του Ιούνιου, στις προαγωγικές. Αν δεις ότι αυτή η ευκτική σημαίνει απουσία βεβαιότητας, το συνδέσεις με την evidentiality, ότι εν πάση περιπτώσει δεν είμαι σίγουρος, δεν ζούσα, δεν το ξέρω, και τα λοιπά, με την σημερινή υποθετική έκβληση, το θα μπορούσε να ή θα ήταν. Έτσι. Ακριβώς. Ναι. Και εδώ να πούμε ότι έχουμε και τους μεταπτυχιακούς μας και τις μεταπτυχιακές μας εδώ πέρα, με τις οποίες κάνουμε ολόκληρη ιστορία για αυτά τα θέματα και πώς να τα διδάξουμε, και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι και πιο εύκολο στη διδακτική. Ο Δημήτρης ναι, ναι. Συμπληρώνει κάτι ο Δημήτρης εδώ πέρα. Δημήτρη, θες να πάρεις μικρόφωνο να μας πεις. Ναι, δεν είχα να πω τίποτα ιδιαίτερο. Αυτό που λέτε για την γραμματική, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ο Παναγιώτης, είναι πάρα πολύ εύστοχο, ότι είναι η διδασκαλία, ας πούμε, καθαρά της μορφολογίας, του τυπικού μέρου της γραμματικής, είναι εστιασμένη στο να δώσει μια εικόνα όλων των πιθανών τύπων που έχει η γλώσσα και φεύγει από το προσκήνιο, φεύγουν από το προσκήνιο οι τύποι που πραγματικά είναι οι πιο συχνοί, αυτοί που πραγματικά χτίζουν συνήθως τον αρχαίο λόγο και που μπορεί και ο άλλος να έχει διδαχθεί να τους σχηματίζει, αλλά δεν ξέρει σε ποιο περιβάλλον τελικά θα μπαίνανε. Και αντίστοιχα ήθελα να πω και εγώ για το συντακτικό, ότι τα καταπλακώνει τα παιδιά αυτή η ατέλειωτη ορολογία με τα είδη των υποθετικών λόγων, τα είδη των μετοχών, τα είδη της γενικής, τα είδη της γενικής και τα είδη της αιτιατικής, των ετερόπτωτων κλπ. Ποτέ δεν μπορούσα να τα μάθω. Ενώ θα ήταν αρκετό να μπορεί να διδαχθεί η σύνταξη σαν ένα, αυτό που γράφω, ένα εργαλείο για να μπορούν να μετατρέψουν το κείμενο σε ένα δίκτυο εξαρτήσεων, απλά τι εξαρτάται από τι. Μπορούσα να πω μια πολύ απλή εκδοχή του στέμματος του Τενιέχα, ας πούμε, με ένα dependent grammar, και από αυτό βγάζεις μετάφραση. Δεν χρειάζεσαι όλα αυτά τα μυστήρια και τα obscure που τους φορτώνουμε. Ας πούμε,
Συγγνώμη, πες πάνω. Όχι, λέω, δεν ξέρω αν θέλει να πάρει το λόγο και η Ηλία που έκανε μια εξαιρετική διατριβή και να πει λίγο για το θέμα της, για το πώς προσεγγίζει το αδίδακτο κείμενο. Δηλαδή, ουσιαστικά πώς λειτουργεί η γλώσσα. Για παράδειγμα, το γεγονός, να πω μόνο ένα παράδειγμα. Το γεγονός ότι πολλές φορές στον αττικό λόγο, αυτό που λέει και η Ηλία στη διατριβή της, αυτό που έχεις γράψει και εσύ για την κειμενική ισχύ, η φωνή των γυναικών ακούγεται μέσα από τους άντρες, αλλά είναι σε πλάγιο λόγο, είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, Ηλία, αν θες να μιλήσεις. Ναι, Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια και θερμά συγχαρητήρια σε όλους σας. Θα συμφωνήσω απόλυτα με ό,τι έχει υποθεί και να μεταφέρω λίγο την εμπειρία μου από την τάξη. Πραγματικά φορτώνω με τους μαθητές με όλη αυτή την ορολογία, με όλες αυτές τις δεξιότητες, τις μεταγνωστικές. Εγώ το έχω δοκιμάσει και αυτό το κείμενο και το πινακάκι που μας έδειξες. Τα παιδιά μπορούν να εντοπίσουν με την κατάλληλη ερώτηση. Καταλαβαίνουν ποια λέξη δηλώνει τον τόπο, καταλαβαίνουν ποια λέξη δηλώνει τον χρόνο. Το πρόβλημά τους είναι όταν αρχίζουμε και μπαίνουμε στη διαδικασία και πώς θα χαρακτηρίσουμε αυτόν τον όρο. Δοτική του χρόνου, επιρρηματικό προσδιορισμό του χρόνου. Τότε αρχίζουν οι δυσκολίες. Μπορούν όμως να ξεχωρίσουν και να εντοπίσουν η κάθε λέξη πώς λειτουργεί. Οπότε νομίζω, και σε κάτι άλλο θα ήθελα να συμπληρώσω, νομίζω χρειάζεται επιμόρφωση. Αυτό κυρίως, επιμόρφωση, επιμόρφωση. Λέει, όχι μόνο επιμόρφωση, πριν φτάσουμε στην επιμόρφωση για αυτά τα θέματα, πρέπει, εφόσον πιάσαμε ειδικά το θέμα της γραμματικής, αλλά από το θέμα της γραμματικής ξεκινάει ολόκληρο. Είναι σαν το νέα ύδρα, ας πούμε, γιατί, με την καλή έννοια. Γιατί από τη γραμματική, κατανοώντας τη γραμματική δομή, θα κατανοήσεις τη λειτουργικότητα. Κατανοώντας τη λειτουργικότητα, θα κατανοήσεις πώς δουλεύει η γραμματική μέσα στο κείμενο, μέσα στον κειμενικό τύπο, μέσα στον κειμενικό είδος. Θα κατανοήσεις πώς εκφράζεις τάσεις, θέσεις, ιδεολογίες. Ταυτότητα θα πας στο κριτικό κομμάτι, όπως την κριτική αντιμετώπιση του κειμένου, όπως του ύφους και του κειμένου, όπως ξέρουν. Αλλά για να γίνει αυτό και να γίνουν επιμορφώσεις, πρέπει κάπως να το συμφωνήσουμε. Δηλαδή, πρέπει κάπως να βρούμε ένα σχήμα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό. Και εδώ απευθύνομαι στους πανεπιστημιακούς και στους μάχημους εκπαιδευτικούς παραπάνω. Πρέπει να βγει ένα σχήμα διδασκαλίας, ένα μοντέλο διδασκαλίας της λειτουργικής γραμματικής. Και για τα ελληνικά και για τα αρχαία. Έτσι ώστε να μπορούμε σε επιμορφώσεις να είμαστε συστηματικοί και επίσης μία ποικιλία μορφή της γλώσσας να βοηθάει την άλλη. Που είναι πολύ σημαντικό. Να επικουρεί η νέα ελληνική αρχαία. Και όχι το αντίστροφο. Πιέζουν διάφορε ιδεολογικά καθισμένε θέσει. Είναι Έλληνε και είναι που θα βοηθήσει την κατανόηση τη αρχή. Ναι, γιατί μπαίνουν στεγανά ανάμεσα στα αντικείμενα, ενώ δεν θα έπρεπε. Το ένα στοιχείο διαρρέει το άλλο. Δεν το συζητάμε. Στεγανά τρελά. Δηλαδή, εδώ πέρα είχαμε τουλάχιστον στο παρελθόν, Θανάση, διόρθωσε, αν κάνω λάθο, βιβλία γραμματική, που στο δημοτικό τουλάχιστον μου θυμάμαι, στη μία τάξη λέγανε ο στιγμαίο μέλλοντο και στην άλλη τάξη λέγανε ο συνοπτικό. Και οι εκπαιδευτικοί σα σχολεία ρωτιόντουσαν τι από τα δύο είναι το σωστό, α πούμε. Ναι. Δηλαδή, αν δεν λυθούν κατάπω. Ή ένα άλλο παράδειγμα, προθετικό σύνολο στα νέα ελληνικά, εμπρόθεσμος προσδιορισμός στα αρχαία. Δηλαδή. Ή για την περίφημη υποτακτική ορίστου, δεν ξέραμε ποιος από τους τύπους είναι, το να τρέξω ή το να έτρεξα. Ακριβώς. Αυτή η υποτακτική ορίστου μας έχει ταλανίσει. Έτσι. Η προτακτική ορίστου επίσης, που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα και δεν υπάρχει υποτακτική στα νέα ελληνικά, τέλος πάντων. Αλλά αυτό έλεγα πριν τώρα, όταν λένε ότι πέφτουμε πάνω στα ιερά του ΤΕΜ λίγο. Όταν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι εναλλακτικό με αυτά τα πράγματα. Ναι. Και το κακό είναι ότι κάποιοι δυστυχώς πιστεύουν ότι μα έτσι δεν κάνεις αρχαία. Είναι πολύ άσχημο να το λένε αυτό και να ξέρεις ότι πραγματικά προσπαθείς να κάνεις ουσιαστική δουλειά. Και να αγαπήσουν τα παιδιά και τη γλώσσα και να σκέφτονται και κριτικά γύρω από τη γλώσσα και αυτά τα πράγματα που θέλουμε, βεβαίως. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, για να υποστηρίξω ακόμη μια φορά τη δύναμη της μετάφρασης, νομίζω ότι. Σε κάποιες ενότητες θα μπορούσε να πάει η διδακτική πορεία να είναι εντελώς αντίστροφη, δηλαδή να ξεκινήσουμε από τη μετάφραση που έτσι όπως έδειξες Παναγιώτη τις δύο εναλλακτικές και να διδαχθούν όλα τα υπόλοιπα να έρθουν μετά, θα προκύψουν μέσα από αυτή την πορεία που θα ακολουθήσει τη συμπόρευση όμως του καθηγητή και των όλων μαζί δηλαδή, μπορεί να πάει εντελώς αντίστροφα και να βγει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα, το έχω δει στην τάξη. Οπότε ας μην το φοβόμαστε πραγματικά. Ακόμη και λίγο μεταφραστικού. Είμαι απολύτως σίγουρη ότι αυτό έχει δουλεύει. Ανακουφίζονται τα παιδιά που και που όταν γίνεται αυτό. Ανακουφίζονται πάρα πολύ. Ναι.
Και βέβαια το άλλο τεράστιο ζήτημα είναι η αξιολόγηση της Πανελλήνιας. Ναι, γι' αυτό, πάλι, γι' αυτό πάλι. το έθιξα. Γι' αυτό το έθιξα, δυστυχώς. Ναι. Αν δεν δούμε τέτοιου τύπου ασκήσεις και στις πανελλαδικές, δεν πρόκειται να ναι. Ναι, τίποτα για τους ναι. γνωστούς λόγους, εν πάση περιπτώσει. Αυτό. Αυτό. Ναι. Άλλες ερωτήσεις, άλλες... Εμείς ωραία τα λέμε μεταξύ μας και συμφωνούμε. Το θέμα είναι ότι... ναι. Όταν βγαίνεις έξω, το θέμα είναι να... τι γίνεται και... Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ κόσμο, ναι, ναι. Άλλες ερωτήσεις, άλλες απορίες, αντιστάσεις, ενστάσεις. Κοιτάξτε, αν μπορώ να μεταφέρω απλώς και η Ελένη δεν ξέρω αν μπορεί να μεταφέρει και τη δικιά της εμπειρία, υπάρχει όμως ένα κοινό εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτική που είναι ανοιχτή σε τέτοιες προτάσεις και μου λένε ότι πραγματικά μας αρέσει που μας προτείνουν κάτι διαφορετικό και είναι πραγματικά απελευθερωτικό και μας ξεαγχώνει. Νομίζω ότι και η Ελένη την ίδια εμπειρία έχει από το δικό της κομμάτι της επιμόρφωσης. Άρα υπάρχει έτσι το υλικό που θα μπορούσε να βοηθήσει να περάσει αυτό και στην τάξη. Είμαι αισιόδοξος, αλλά θέλει αυτό που λες. Θέλει πολλές επιμορφώσεις, πολλές δειγματικές διδασκαλίες να δουν οι άνθρωποι τι δουλεύει και όχι μόνο σε σχολεία που θεωρούνται σχολεία πρότυπα ή με πολύ καλούς μαθητές. Αυτό για να πιστούν, όχι τίποτα άλλο. Για να πιστούν. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Κάποιο σχόλιο έχουμε. Ναι, υπάρχει δυσπιστία. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ούμε επίσης, κάνουμε επίσης. Είναι το, εδώ η παιδαγωγική επιστήμη, αν μπορούμε να το ονομάσουμε επιστήμη, μας λέει πολλά πράγματα για το resistance to change, την αντίσταση στην αλλαγή που έχουν οι εκπαιδευτικοί γενικότερα. Ναι. Έχει πάρα πολλά αίτια, δεν φταίνε αυτοί. Του ζητά αποκλειστικά, του ζητείται κάθε φορά να κάνουν αλλαγές χωρίς να υπάρχει κάποια εγγύηση ότι θα είναι προς το καλύτερο, ότι δεν θα διακυβευτεί το δικό τους επίσης, η δικιά τους επίσης εικόνα, το στάτους, η αυτοεικόνα τους και όλα αυτά τα πράγματα. Και, επιτυχία των μαθητών, και η επιτυχία των μαθητών, έτσι. Είναι βασικό. Στο Λύκειο που είναι κανάλι των εξετάσεων τελείωσε. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Το Λύκειο είναι πονεμένη περίπτωση, βεβαίως. Ναι. Αυτό. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Εγώ χάρηκα πολύ για την απόψινη έτσι βραδιά. Παναγιώτη, εμείς ευχαριστούμε. Ναι. Ήταν εξαιρετική, εξαιρετική πραγματικά η παρουσίαση. Μ' αρέσει που κλείσαμε και με γραμματισμό στις δύο τελευταίες πώς το λένε, διαλέξεις της σειράς. Μαρία Μαυροθανάση, Μαρία μου, οι υπόλοιπες ανεβαίνουν όλες στο YouTube. Η ομιλία του Θανάση θα ανέβει, του κύριου Μιχάλη θα ανέβει τώρα και του κύριου Σεράνη θα ανέβει σε αύριο μεθαύριο. Οπότε υπάρχει κανάλι στο YouTube και θα βάλω και στο Facebook τους συνδέσμους, έτσι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλες και όλους για τη συμμετοχή σας στις διαλέξεις, για το πιστοποιητικό. Όσοι θέλετε πιστοποιητικό, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να απευθυνθείτε. Έτσι, θα γράφετε στην ιστοσελίδα του ΑΠΚ, του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, εκεί που ανακοινώνονται οι διαλέξεις. Αν έχετε πρόβλημα, στείλτε μου ένα mail. Οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό, ξέρετε ότι έχουν παραταθεί, έχει παραταθεί περίοδος των αιτήσεων λόγω μεγάλης ζήτησης, οπότε ναι. Σας περιμένουμε. Και Ελένη Λιούσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ευχαριστούμε και τις συναδέλφες. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για όλα, ναι. Να είστε πολύ καλά και θα δώσουμε ραντεβού, νομίζω, πριν τον επόμενο κύκλο διαλέξεων που θα γίνει το μεθεπόμενο εξάμηνο, και το επόμενο, θα κάνουμε αυτή την ημερίδα με τις δουλειές των μεταπτυχιακών μας φοιτητών. Οπότε ναι. Θα δώσουμε ραντεβού εκεί πρώτα και μετά. Αυτό είναι προτεραιότητά μας τώρα, ναι, και θα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουν γίνει πολύ καλές δουλειές. Πολύ καλές δουλειές. Και με τον Απρίλιο του 24, πια Μάρτιο-Απρίλιο του 24 θα γίνει ο πέμπτος κύκλος διαλέξεων του γλωσσολογοτεχνία γραμματισμού. Οπότε ραντεβού πιο σύντομα από του χρόνου. Έτσι. Να είστε πολύ καλά. Παναγιώτη, ευχαριστούμε και πάλι. Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου. Καλό τριήμερο και καλή ξεκούραση σε όλους και όλους. Καλό τριήμερο. Καλή ξεκούραση. Bye-bye.